Δηλαδή μόνο από το Α! Είς... Α, Αλήθεια. Έλα ρε μαλάκα. <laughs> Ά, ο καλεσμένος μας ο Γιάννη Κατινάκη. <laughs> αρχίσει. Τώρα ξεκινήσαμε γιατί έχω Α, πάρα πολλά νεύρα, Γιάννη μου. Γιατί έχει νεύρα. Γιατί μου έσκυψα να πάω να πατήσω το ρεκόρτ και μου μπήκε όλο το μαλλί με στην κάμερα και έκανα έτσι και πήγε όλο παντού. Δεν ξέρω αν είναι στο background. Και πάρω στο φούτερ μου. Το είχα βάλει και κυκλοφορούσα και το παίζα γκόμενα του οτιδήπο... oh. Ήρθα και χύθηκε ο καφέ. Αυτό κάνω εγώ στα πράγματα. Για δεν το πιστεύω ότι έχω μαζί μου τη Γιάννη Κατινάκη. Το πιστεύω εγώ. Δεν αγκαλιάζομαι. Δεν θα και καγιά τώρα έτσι. Δεν μπορώ να σε πάρω μια γκαλιά. Έχουμε κάνει Κάτσι. και δύο τεστ COVID, να ξέρετε. Ναι. Είναι πολύ ένθερμη η αγκαλιά. <laughs> νιώθει μια στασιά. <laughs> δεν μου αρέσει. <laughs> <με το> ζόρι. <laughs> <laughs> δεν μου αρέσει να αγκαλιάζω. <laughs> <laughs> δεν πειράζει. Κάτσε να πάρω την κουπίτσα εδώ πέρα. Ή το λοιπόν, καλαμάκι το φοβούμε. Γιάννη Κατινάκη. Ε, Ζωέπρε. Ε, είναι τεράστια τιμή μου που είσαι στο κανάλι μου πραγματικά για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν σε ένα vlog. Δεν το έχω, το έχω ανεβάσει το vlog. Α, τα δευτερόλεπτα λέει. Τα δευτερόλεπτα βρίσκονται. Εντάξει, τώρα η... είναι το κάτω. Με κάμερα. Α, Α, αυτή η φοβερή κάμερα που δεν έχω καταλάβει ακόμα πώ λειτουργεί. Γιατί είναι... είμαι ένα γέρο. Είναι μια πλήγκο GoPro. Επειδή βαριέμαι να κουβαλάω μεγάλη κάμερα, όταν κάνω vlog κουβαλάω αυτή. Δυσκολεύομαι το κινητό μου να πατήσει αυτό το record. Ε, γέρος, ξέρεις, και το με ένα άσχετο γέρο να ξέρει. Το πατά από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάνει ιστερίε. μία παρένθεση Α, πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Τραβάω vlog για το κανάλι μου που μπορεί να έρθει μετά από αυτό το βίντεο. Αν νόμιζα ότι κόψαμε το γύρισμα και λέω τι έγινε και έμεινα έτσι. τι θα μου πει τώρα. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. <laughs> <laughs> και τώρα πεθάνουμε. Λοιπόν, Γιάννη. Καλησπέρα. <σ industrialization> Θέλω να μου πει. Μιλάμε εδώ αρχικά. Εκεί μιλάμε, ναι. Θα πάθω κύφο. Θέλω να το λέω του μετά. Εγώ έχω κύφωση. Τέλεια. Από το πολύ podcast είναι. Εγώ έχω φώκιαση. Φόκιαση, Πόσο Ναι, εντάξει. Για αυτό που φάνηκε να βάλω. Θέλω να μα πει ποιο είσαι, τι κάνει. Γιατί υπάρχει. Με Γενικό... ξέρει ψυχή ζώσα, πιστεύει στο κανάλι σου, ή πρέπει να. Ε, αν δεν σε ξέρει ψυχή ζώσα στο κανάλι μου, ντρέπομαι μόνο και μόνο που. Δηλαδή θα ντρεπόμουν. Ωραία, για αυτή τη μειοψηφία που μπορεί να μην με ξέρει. είμαι, πού πάω, έλα έχω τα ερωτήματα δεν τα ξέρω εγώ. εγώ είμαι Εδώ είναι η κάμερα. Α, Ά, είναι. άρα και κοιτά. Συγγνώμη, Από την ομορφιά μου μαγνητίζομαι. <σχυ> Μάλιστα. Θα κοιτάω εσένα βασικά. Εγώ είμαι Μάλιστα. Και α μην το ξέρει αυτό ο κόσμο. Και σημαίνει φω. Γιατί μου στέλνουν μηνύματα, γιατί δεν γίνει ηθοποιό, γιατί δεν κάνει stand-up. <laughs> Είμαι. Κάνω stand-up, αυτό ζω. Ε, έχω σπουδάσει υποκριτική σε ένα ΙΕΚ. Λίγο του κόλλου, αλλά πέρασα τέλεια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Ε, έκανα ντραξό πάρα πολλά χρόνια. Εγώ από εκεί σε ξέρω. Από εκεί θα ξέρει. τα πούμε, θα φτάσουμε και εκεί. <laughs> ναι. Και ασχολούμαι και με το Instagram. Μ' αρέσει που έχει κάνει στο μυαλό σου τη καλέτα σήμερα. <laughs> 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 θα φτάσουμε <laughs> <laughs> <και> εκεί. επαμε Έπαμε. Ένα-ένα. Είμαι ένα άνθρωπο που προσπαθεί να ζήσει. Πλέον είσαι stand-up comedian. <laughs> ναι. Που εμφανίζεσαι. Τώρα <laughs> που φέρνω σπίτι μου, κάνω παραστάσει στον καθρέφτη μου. Τέλειο. Γενικά όμω, κάνω στο κολονάκι. Είμαι στον παράκι τη Διδότου. Διδότου 3 στο κολονάκι. No ω προ Θεού. Είσοδο 7 ευρώ. Ε, είμαι και πέρα από τα Θα κάνω και εγώ guest, έτσι μου έχουν πει. Ναι. Μάλλον. Όχι. <laughs> 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 Όταν ξαναρχίσουμε, ίσω. Ε, και τον τελευταίο ένα χρόνο είμαι εκεί εγώ. Άρα από αυτό ζει. Από αυτό ζω. Δεν κάνει κάτι άλλο παράλληλα. Όχι. Ζω, επιβιώνω, προσπαθώ. Το TikTok σου. Το TikTok. Είσαι ένα διάσημο Έλληνα TikToker από ό,τι έχω καταλάβει. TikTok'er δεν είμαι. Ε, ανεβα... Το TikTok το έχω λίγο αναγκαστικά. Μου επειδή βγαίνεις... πρέπει. Instagrammer, αν θέλει να διαλέξω Λάσχο. κάτι. Μου ισχύει και αυτό, αλλά στο TikTok μου βγαίνει στο for you ε, non-stop. Δηλαδή, εμέσω. Δεν ασχολούμαι Λοκ. καθόλου με το TikTok. Πάταγα uninterested, Να μην ξαναγυρίσω. <laughs> η ίδια γκαρίδα. Δεν μου δεν αρέσει το TikTok, εμένα, ναι. Τα ανεβάζω αναγκαστικά γιατί ξέρω ότι πρέπει. Να σου πω κάτι. σω λέει κάτι για μένα το φοριό μου. σω. Τι σου βγαίνει στο φοριό, Εσύ και κάτι γίνει. <laughs> <laughs> Μα είμαι εγώ, είμαι η Βασίλισσα των Τσιγκάνων, το ξέρει. <laughs> δεν αντέχω. Είμαι, είμαι. Δεν παίρνει να σου πω κάτι. Έχω μία συνάδελφο ναι. καμία, που δεν έχει καμία σχέση με το Ιντερνετ. Καμία. Την λοιπόν, οποία την έχω στείλει άπειρε φορέ. Σε... Α, ναι, θυμάμαι, θυμάμαι. Αυτή <συμάμαι>. <συμά> η οποία, παιδιά. Η Ειρήνη, η ραψομανίκη. Η, ραψομανίκη <συμά> <συμά> η οποία τρελαίνεται. Σε αγαπάει πάρα <συμά> πολύ, ρε φίλε. Αν <συμά> τρελαίνετε. <το σωφιά, συμά> ναι. Η... Πώ τη λένε, επίθετο Η Ειρήνη ραψομανίκη. Α, τη λένε όντω ραψομανίκη. Αν νόμιζα κάποιο παρατσούκλι. Η Ειρήνη ραψομανίκη. Α, εδώ. Η Ειρήνη ραψομανίκη, σε αγαπώ. Να είσαι Και σε αγαπάει πριν γίνει διάσιμο στο Instagramer. «Α, είναι από τι παλιέ. Είναι από τι παλιέ, όπω και. Ε, πιστεύω. Fun fact. Να πω λίγο πώ γνωριστήκαμε. <σχ delicoded> ναι, ναι, ναι. Πεστα, πέστε, πέστε. Εγώ, το Γιάννη τον Κατινάκη, τον έβλεπα στα βιντεάκια στο Facebook που ανέβαζε. Τι μέρα είναι σήμερα, κορίτσια. Μέρα είναι είναι Τετάρτη. Τετάρτη! Και πρέπει. Προβεί... <σχολεί> <κυρίζει> Μουαερί, <παιδιο>, Μόνο στο escape. Αυτό. Και εγώ διώ. μπορούσα να τα βλέπω αυτά με το φίλο μου το Χρήστο. Έκανε και πάυση δραματική στο Facebook. Με το φίλο μου τον Χρήστο, νον. Στοπ, δηλαδή τα ήτανε, βλέπω. Στέλναμε ένα στον άλλον. Παίζει να κάναμε scroll και να βλέπαμε από την πρώτη Τετάρτη της, ε, που <laughs> δημιουργήθηκε το σύμπαν. Οπότε η πρώτη μου Τετάρτη θυμάμαι ακόμα. Αρχικά ξέρει ο κόσμο τι είναι αυτά τα βίντεο. Αυτά τα βιντεάκια ήταν πρόμο για το drag show που συμμετείχε στο, στο Escape. Το Escape που είναι κάθε είναι κάθε ένα κάθε Για straight άτομα. Μόνο straight άτομα. άτομα. Δεν μπαίνει και οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και κάναμε και πέρα drag show γιατί μπορεί να το έχουν παρεξηγήσει να ξέρει αυτά τα βίντεο. Μου έχουν πει διάφορα. Ήταν. ήταν ε, εντάξει, μα βλέπανε σε μια κατάσταση τέτοια στον δρόμο και αυτό του ήταν Είναι drag show, παιδιά, είναι τέχνη, δεν θέλω να παρεξηγούνται αυτά. Ε, αυτά τα βίντεο. Άμα σου κάτσω και σου πω ιστορίε για αυτά τα βίντεο. Ε, το αγαπημένο μου ήταν όταν η Άντι Μήτρα είχε πέσει από το κρεβάτι. Ε, ε Πόσου αιώνε με πήγε πίσω. <laughs> Άμα σου πω τώρα σκηνικά τα καλύτερα, δεν τα <laughs> έχει δείξει ποτέ η κάμερα, <laughs> να ξέρει. Ένα εκατομμύριο φορέ. <laughs> ναι, για πε. Το πρώτο βίντεο θυμάμαι που ήμουν με την Τζούλια, Τζούλια Κλίτερ και μου είχε πει ότι αρχίζω σιγά σιγά ρε παιδί μου, ήθελα να με βάλει στην ομάδα κτλ. Και, και είχα πάει μια Παρασκευή που κάνανε show Eurovision Night, εκτάκτο Παρασκευή. Και είχα πάει τώρα χωρί μακιγιά, μου είχε βάλει μια ξανθιά περούκα, hey. ένα κραγιόν απλά ξυρισμένο μόνιμα. Εγώ τότε αισθανόμουν λίγο πιο. Ε, και βγάλαμε ένα βίντεο. Γυρνάω στην κάμερα τύπου Ελένη Μενεγάκη και λέω e, Είμαι η Ούρσουλα και θα τα κάνω όλα λίμπα. Ήταν αυτή η cringe attack που Γιατί είπα και έφυγα μόνο μου. Δεν αυτό. Ήταν το πρώτο μου, πρώτο δε μου, πρώτο δε μου. Δεν θυμάμαι αυτό καθόλου. Εντάξει, δε είπαμε, δεν είμαι και τόσο, τόσο γριά. Να μου Γιατί... πολύ παλιέ. οι θέλετε... πολύ παλιέ το ξέρουν αυτό το όλα λίμπα. Η Ούρσουλα Λαξεκόλ. Η Ούρσουλα Λαξεκόλ. Στην αρχή ήταν ξεκολίδου. Α, όχι. Αλλά είπα ότι πού πα με το ξεκολίδου. Α μην είμαι τόσο τρα. Α το κάνω Λαξεκόλ. Που είναι και λίγο πιο international. Ούρσουλα Λαξεκόλ. Είναι χορευτικό. Ούρσουλα Λαξεκόλ. Κάτι και ένα μικρό τσιφτετέλι. Εσύ πώ ξεκίνησε το drag καριέρα σου. Την drag καριέρα. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σε. Σαν... Γνωστή drag queen η Ούρσουλα Λαξεκόλ. Λαξεκόλ Όποιο είναι... γνωρίζει από drag shows στην Ελλάδα και. από νύχτα. Από νύχτα, γιατί είμαι παιδί τη νύχτα. Μαύρα μεσάνυχτα. Ε, λοιπόν, εγώ πήγαινα θαμώνα στο Escape. Ναι. Παιδάκι. Και τώρα παιδάκι θα μου πει είσαι. Ποιο παιδάκι. Εγώ, να πω μια παρένθεση. Είναι το, το Escape γενικά. Ναι. δεν μπορούσα να πολύ πηγαίνω. Γιατί από την πολύ φόβη του Γιατί πολυκόσμο. είχε πάρα πολύ κόσμο. Εγώ προτιμούσα να πάω σε κλαμπ που δεν πάει κανένα για να έχω το χώρο μου. <laughs> Κοίτα, τα κλαμπ πρέπει να έχουν κόσμο. Γενικά έτσι δουλεύει 20... το κλαμπ. Ε, ε, κα, καλησπέρα. Χάρηκα. <laughs> Ωραία. Ναι, και πήγαινε στα μόνο στο Escape, λοιπόν. Ναι, παιδάκι. Ναι. Όπω και τώρα που ναι, παιδάκι. Οχνώ. Πόσο είσαι, ε, Είμαι 16. <laughs> 18, μισό 21 23 23. Μεγάλο σαν Και εγώ θα ήθελα. Αγάπη πι... μου. Συνέχισε, έλα. Και πήγαινε μόνας. Και πήγαινα θα μόνα στο Escape. Είχα δει στο, τα που έκανε η Τζούλια, η Τζούλια Γκλίτερ. και θυμάμαι, είχα πάει στο μισό χρόνο κάπου μια Κυριακή. Και ήταν άδειο το μαγαζί. Και ήταν εκεί πέρα η Τζούλια. Και είχαμε ψηλοπιάσει την κουβέντα. Ήταν η Τζούλια στο γραφείο τη να υπογράφει. Να η... υπογράφει συμβόλαια. Συμβόλαια και συμβάσει και. Τέτοι, <χ> <χ> σαν η Βασίλισσα του μαγαζιού. <χ <χ <χ> 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 Εγώ την ήξερα από το Ελλάδα έχει ταλέντο που είχε πάει. Ναι. Να δηλαδή, εγώ ήξερα ποια είναι η Τζούλια Γκέιτερ και τι κάνει και τα λοιπά. Και με βλέπει εκείνη την Κυριακή στο μαγαζί. Και λέει: Αποκλείεται. Αποκλείεται να μείνει στην ομάδα μου. Περίπου. Όχι με τόσο ενθουσιασμό. Ναι. <laughs> λίγο προβληματισμό. Μου λέει: Για κάνε μια στροφή λίγο να σε δω εσένα. Ναι, κάνω μια στροφή. Αισθανόμουν να στα ρελάς. Εσύ πήγε drag queen τη Όχι, παιδί μου, Όχι. έτσι. Έτσι. Ήθελε να κόβει το μάτι τη, ήθελε να δει αναλογίε, ήθελε κάτι να δει. Και μου λέει: Έχει ωραίο πόδι, μου λέει. Έχω ωραίο πόδι, εγώ να ξέρει. <laughs> <Ήταν> το κρύβω, <laughs> έχω <laughs> ωραίο πόδι. Έχει, μου λέει και ωραίο φρυδάκι. Είχα μια γραμμή τότε. Ήμουν άστοπο <laughs> ήμουνα. <laughs> και μου λέει: Θε να κάνει ένα guest. Και λέω: Εγώ Χριστός και παναγία. <laughs> Εννοείται, λέει το μεταξύ. Το όνειρό με μένα. Να μου σκηνή, φώτα, κοστούμια, μακιγιά. Λέω: Εννοείται, πότε. <laughs> μου λέει: Θα σε ενημερώσω. Ψύχρη με παντζούλη. Θα σε ενημερώσω. ενημερώσω. Εγώ παίρνω τώρα φίλε μου τηλέφωνο, και θα πάω Η Τζούλια ναι. Κλέιτερ! Ναι, η Τζούλια Κλέιτερ που είπε να πάω στα, στο show, τώρα χαμό. Ναι, Δεν έκανε τα βίντεο τότε. Θα σου πω τα βίντεο άρχισαν μόλι πήγα. Και περνάει ένα μήνα, το είχα εγώ τώρα και μου λέει. Είχα πάει μια Τετάρτη να την ε, δω. Μια Τετάρτη. Μια Τετάρτη και μου λέει την άλλη εβδομάδα ξεκινά. Όπα oh. λέω. Όπα. Oh, ε, είχα πάνω μου. Είχα φέρει, θυμάμαι την πρώτη Τετάρτη που είχα αρχίσει. Όλοι στην παρέα, 60 άτομα. Τι? Είχα φέρει 60 άτομα την πρώτη Τετάρτη, είχα φέρει δημιουργία. Στόλο. Και σε, ε, να φανταστώ τα λεφτά στα δώσαν σε σένα στο τέλο. Ναι, 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 είχα πάρει, είχα πάρει, είχα φύγει με πολλά λεφτά εκείνη τη mm. μέρα. Και ήταν να πάω για μία φορά. Ήταν να κάνω ένα guest. Μήπω σε παίρνανε γιατί έφερε πολύ κόσμο. <laughs> Δεν ξέρω αν θα φέρω πολύ κόσμο. <laughs> <laughs> σου λέει θα έρθω να εκεί πέρα. <laughs> και πήγε, έφτιαξε ε, ε, το πρώτο βράδυ. Αυτό το χαρακτήρα τον είχε στην Ούρσουλα. <laughs> Α, λοιπόν, θα σου πω. Από πού βγαίνει και το Ούρσουλα. Δεν υπήρχε. Εγώ ε, με το παρεάκι μου τότε. Είχαμε βγάλει κάποια ονόματα υποκοριστικά, έτσι γυναικεία και την πλάκα. <laughs> Εγώ με φωνάζανε ήδη Ούρσουλα, okay. αλλά γιατί. Έχει δει εγκλήματα, να φανταστώ. <laughs> <laughs> Λοιπόν, θυμάσαι τη σκηνή που η Κορίνα κάνει πρώτη φορά σεξ με τον γιατρό και παίρνει τηλέφωνο τη φίλη τη και σημάτα, λέει. Ναι. Έλα, Ούρσουλα, το κάναμε. Και ακούω το Ούρσουλα και λέω. είμαι, είμαι αγο... η Ούρσουλα. Δεν με τι θα γίνει στη ζωή μου. Είμαι η Ούρσουλα για πάντα από εδώ ναι. και πέρα. <laughs> και μόλι μου λέει Τζούλια, έχει όνομα. Λέω. Ε, Σαφώ και έχω. Ούρσουλα. Μάμε ένα άλλο φίλο μου το λέγαμε Σουζάνα, έναν άλλον Βανέσα. Εγώ ήμουν η Ούρσουλα. Ούρσουλα. Θα είναι ξεκάθαρο. Και σου τόσο πολύ το Ούρσουλα. Φλαξε κόλλο, νομίζω η Τζούλια μου το είχε πει. Βλέπει ότι είναι ένα τα τατουάζ. Το κάνει Αχ, ναι, μπράβο. Μα πώ το είδε, δεν μπορεί το Το ε τι είναι. Το ε είναι. Από το ε, λέει, Όχι, είναι κάτι λίγο πιο σοβαρό. Είναι τη μαμά μου το όνομα. Α. Ναι. Τη λένε ε. Πόσο έξυπνο είναι. Ελένη. Ελένη, είναι τη μαμά μου. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ γύρνα. Αυτό είναι. Κάτι κοντινό. Μπορεί ο Μπάμπη. Ο Μπάμπη είναι. Ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη, <Δημήτρης. αν μπορεί να κάνει ένα κοντινό στο τατού. Να καλή, δεν έχω βάλει post στο Instagram. <laughs> δεν έχει βάλει ακόμη, αλλά είδαμε τα story σου. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ε, άρα, εσένα πώ σου ήρθε όλη αυτή η φάση, ρε παιδί μου, ήταν από εκεί να ξεκινήσει το drag. Ναι, λοιπόν, κοίτα. Εκείνο το βράδυ είπε πρέπει να κάνω drag ή είχε πειραματιστεί και πιο μικρό. Εμένα, από... εγώ ήξερα τι πρέπει να κάνω στη ζωή αυτή από πάντα. Εγώ από μικρό παιδάκι ήξερα ότι θέλω να κάνω τον κόσμο να γελάει και να περνάει καλά. Ήθελα, πάντα μου άρεσε να έχω τα φώτα πάνω μου, την προσοχή. Οπότε ήξερα από πολύ Αυτά, μικρό. Αυτά ε, ακριβώ το ίδιο λέω κι εγώ. Ναι. Αλλά εγώ είμαι μίζερη. Κι εγώ, μην νομίζει, απλά λίγο το προσπαθώ. <laughs> <Να> το... <laughs> για πε. Και ήξερα, ρε παιδί μου από παιδάκι, ότι θέλω. Τι να, σκουθώ... να είσαι ένα ναι. άτομο που θα προσφέρει χαρά και γέλιο ναι. και ναι. θα είσαι ένα γελίο on. Αυτό, <laughs> ήθελα να είμαι ένα γελίο όν. Ναι. Γελίο. Ήθελα σκηνή, ήθελα φώτα. Ήταν το όνειρό μου. Έβλεπα, εγώ πήγαινα σε θέατρα μικρό, έβλεπα τις ηθοποιού σε σκηνή και λέει ναι. Ναι, ήθελα να του κατεβάσω από το μαλλί και <laughs> να ανέβω μάλι. πάνω. Ναι, 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 ναι και του <laughs> περίμενα μετά να βγάλω φωτογραφίε και τέτοια. Oh, Ήμουν αυτή okay. η καημένη. Ναι. <laughs> 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 Ε... Όλοι νομίζω ότι την έχουν περάσει αυτή ε, τη φάση. Με την Καβογιάννη, να ξέρει. <laughs> την κορίνα. Σταμάτα κι εγώ με την Καβογιάννη, έχω πάθει πρόβλημα. Έχω, πάρει πάει να τη δω σε θέατρο. Όχι, είναι τέλεια, παιδιά. Είναι, τέλεια. Είναι, είναι, τέλεια. Είναι. Η καλύτερη Ελληνίδα είναι το τελείωσε. Είναι. Αυτή, τελείωσε. Ήταν είναι. έμπνευση κι αυτή, αλλά είμαι ναι. πάρα πολύ κρίμα γιατί πήγαινα τότε με παιδάκι, το γυμνά. Γεια σα, κυρία Καβογιάννη, <laughs> <laughs> να <laughs> <έχω> μια φωτογραφία. Σταμάτα. Έχω και αυτόγραφο. Στο Γιαννάκι με πολύ αγάπη Μαρία Παιδιά, σκηνικό με Μαρία Είμαι μετά το σχολείο, mm -hmm. άσχετο. Απλά. Ε, έπρεπε να πρέπει... το πω κάπου, κάποιο. Πρέπει, στιγμή. ήρθε η ώρα. σω και να μπορέσω να βρω και τη φωτογραφία. Εγώ τι έχω, αλλά δεν θε να τη δει. Σαν. και θέλω mm -hmm. να τη δω. Yeah. Είμαι μετά το σχολείο και έχω βγει με μία φίλη μου στον Πειραιά. Εγώ πειραία μεγάλωσα. Ναι. Yeah. Και έχουμε βγει και περπατάμε στο Πασαλιμάνι. Και βλέπουμε ξαφνικά Μαρία Καβογιάννη, ο άλλο που ανεβάζει τώρα τα πω στο, στο Instagram που πίνει. που κάνει κακά. Πώ τον λένε. Ποιο Ποιο κάνει κακά. Αφήνει. Μισή σάκη. Όχι. Ανα... Ποιο κάνει κακά, παιδιά, στο Instagram. <laughs> Αυτό που έκανε τον Αντώνη. Α, στο... Στον Β Ο Ευθυμιάδη. Ευθυμιάδη. Αυτό που κάνει, τι κακά ε, κάνει κακά, ε, ανεβά... Έχει ανεβάσει ένα πώ που σου δείχνει τη σωστή στάση να πηγαίνει στο αλέτα. Να το δείξω εγώ, τον πιντέ. <laughs> <laughs> Και για τον πιντέ νομίζω μιλάει. Τέλο πάντων. <laughs> α, να μου δώσει ένα τηλεφωνάκι όμω. Ε, ε, Τέλο πάντων. Και είναι αυτοί, βλέπουμε κάμερε γύρω γύρω, κάνανε γύρισμα στο Πασαλιμάνι. Και μα λένε, επειδή περνούσαμε και είχαμε κάτι και κοιτούσαμε, τύπου... <ΧΟΥ> Γιατί με την Καβογιάννη. Έχει εσύ. νομίζω. Όλη, όλα τα παιδάκια τα νορμάια oh, είχαν ναι, πρόβλημα ναι, ναι, ναι. με την Καβογιάννη. Δη, όχι με τον Ευθυμιάδη, ούτε με, καν. Με, πει, με πει, την Καβογιάννη. Με την Καβογιάννη. Είναι η επιτομή τη κομμωδία Καβογιάννη. Περίμενε και βλέπουμε το. Τέτοιο, και καθόμασταν και μα λένε από την παραγωγή, θέλετε να κάτσετε να κάνετε κομπαρσιλίκι. Εγώ όταν ναι, δεν τι να πω, κρίντζ όλοι μου, η όλο, ε, λέμε ναι και ήμασταν εμείς και δύο Πακιστανοί. <laughs> και το κόνσεπτ ήταν ότι η Καβογιάννη περνούσε από μπροστά μας και μας χαιρετούσε και εμείς τις κάναμε έτσι. Πριν πόσα χρόνια Δεν ήταν ξέρω πού έχει παίξει. Αν υπάρχει Μα αυτό πού ήταν αυτό. Δεν ξέρω για πού στο ήταν. Στον Τολτσεβίτα, στον Τολτσεβίτα. Τώρα μιλάμε για 2010. 2010 Πού να έχει παίξει αυτό το ρόλο. Δεν έχω ιδέα. Πε να μην έχει παίξει και πουθενά γιατί πώ ακούγονται. Αλλά έχω φωτογραφία μετά από τι είπαμε. Μου είχε γράψει και τέτοιο, αλλά δεν το έχω. Πολύ γλυκιά. Φίλε, είναι θεότητα. Είναι θεότητα γιατί ήταν σε φάση να μα πιάσει, να βγάλουμε φωτογραφία. Ναι, είναι πάρα πολύ γλυκιά. Δεν έχει παίξει την βυλή, κύριε φίλε. Όχι, όχι, όχι. Με πραγματικά θελαντούχοι άνθρωποι δεν είναι ψωνάρι και τίβε. Αυτό ισχύει 100% το πιστεύω και εγώ. Έτσι είναι. Γι' αυτό και εγώ έχω λίγο ψωνίσει, γιατί ματάλατε. <laughs> να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύει. Α, ε, ξεκίνησα να λέω πώ γνωριστήκαμε, δεν είπα ποτέ. Α, ναι, και <laughs> έχουμε λίγο μπλέξει. Πάντα έτσι. Ε, είναι. Ε, ε. Λοιπόν, πώ γνωριστήκαμε. Είμαι μια... Εγώ τον έβλεπα, λοιπόν, όπω και <laughs> <συζήτησα, laughs> ναι. να λέω, από τι αρχέ του που, ήταν στο... που ήσουν στα. Στα <laughs> <στη> βίντεο τη <laughs> Τζούλια, ναι. ναι. Στην Τζούλια, όχι στη Τζούλια. Τζούλια. <laughs> <laughs> στην Τζούλια. Τζούλια. <laughs> <laughs> στην Τζούλια. Οι κασέντε με τα απειλούν, κυρία Τζούλια. Και. Ένα μεσημέρι, ούτε θυμάμαι που πήγαινα στο σταθμό του Νέου Φαλήρου στο Νισάπ. βλέπω πολλά χρόνια. Την Ούρσουλα, αλλά Γιάννη όμω. Μαζί με μία παλιά μου στο σχολείο που ήμασταν μαζί. Πηγαίναμε για μια πρόβαση για ένα θεατρικό. Αυτό. Πήγαμε ακόμη σχολή και πηγαίναμε στο Φαλήρο και κάναμε κάτι πρόβε. Βέβαια, εγώ δεν είμαι καθόλου συμμαθήτρια, Είδα εσένα. Ναι, και, και εγώ δεν καταλάβει. Έναν τύπο μακριά. <laughs> Κατηνάκι! <laughs> εγώ. Επειδή λόγω νύχτας, τότε ο πρώτος χρόνος Είχα γνωρίσει πάρα πολλά άτομα μαζικά Και εγώ έχω ένα θέμα Δεν θυμάμαι κανέναν που γνωρίζω Κανέναν και είναι αυτή η άβολη στιγμή που σου λέει Με θυμάσαι, όχι, αλλά θα πω ναι Και λέω τώρα αυτή την κοπέλα Κάπου την έχω γνωρίσει στο escape, σίγουρα Μην ξεφτυλιστείστε καν σε ότι δεν τη θυμάσαι Και ακούω ένα Γιάννη και είμαι εγώ Γεια! Yeah. <laughs> μάλλον σε ξέρω, αλλά δεν σε θυμάμαι καθόλου. Και μου λε, επειδή μάλλον κατάλαβε πόσο άβολο ήμουνα, μου λε, δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά σε βλέπω στα βίντεο. Και λέω εγώ, υπάρχει άνθρωπο που βλέπει αυτά τα <laughs> βίντεο. <laughs> ήταν αρχέ τότε. Παρένθεση, τότε εγώ ήμουν ήδη γνωστή Ελίδα YouTuber. <laughs> ναι, απλά <laughs> έτσι, εγώ ήμουν άσχετο, <laughs> εγώ φταίω. Όχι, εγώ ήμουν YouTuber. Τύπου ήταν αστείο <laughs> το ότι πήγα εγώ <laughs> στο κατινάκι <laughs> με του δύο πόλει το πω. <laughs> <το δύο laughs> <το δύο φάνα. laughs> <laughs> και πρέπει να είναι η πρώτη φωτογραφία με φαν που έχει βγάλει ποτέ. Πε μου την αλήθεια. Ε, ε, κάνει τι. Πρέπει να φαν. βγάλει πρέπει στο Πρέπει να είχα και... βγάλει στο escape γιατί ερχόντουσαν αρκετά άτομα για το show και μα ε, μας θέλανε πολύ. Αλλά έξω στο δρόμο. Στο δρόμο μπορεί... να σου σε πιάσει κάποιο να σου πει ε, Γιάννη Κατινάκη, είμαι φαν, σου συνέβαινε. Ναι. Από ένα σημείο. θα σου πω ποτέ άρχισε. Πρέπει να συνεχίσω να σου πω για το escape. γιατί είναι τη είναι ένα φωτογραφία. σημείο. Ψάχνουν τη φωτογραφία για να τη, τη δείξω τον κόσμο. Ναι. Για πε. Ε, άρχισαν να με αναγνωρίζουν μετέπειτα. Δηλαδή μετά τον δεύτερο-τρίτο χρόνο που βγάζαμε τα βίντεο αυτά. Πόσα χρόνια ήταν τα βίντεο, ούτε που θυμάμαι. Πέντε χρόνια βίντεο. βγάζαμε βίντεο. Τι. Τα οποία άρχισαν με το που πήγα εγώ στο μαγαζί. Ήταν η ιδέα του Ιδρύματο. Μόλι ήρθα τον πρώτο χρόνο. Ναι. Μπιτσάκια. Ναι, είσαι αυτή πάρα πολύ παλιά. Ξέρετε το κατινάκι. Είσαι αυτή από, από βίντεο τα οποία δεν αντέχω να δω εγώ να ξέρει. Ε, ε, δεν μπορώ να με βλέπω λιγικό. με τίποτα. Εγώ ούτε τώρα στο instagram δεν μπορώ να με βλέπω. Ναι, είναι λογικό. Δηλαδή ειδικά παλιά. Ε, είχα μια, μια φωνή παιδί. περίεργη, λεπτή, μια τσιρίδα χωρί λόγο, <laughs> ήθελα να μου νομίζω... τα μπουνιά. Λοιπόν, <laughs> κάναμε ένα μικρό διάλειμμα να πάνε να κατουρίσει. <laughs> Αυτή εδώ είναι η φωτογραφία. Πόπο Χριστέ μου. Πόπο. 1η Νοεμβρίου 2017. 17 είναι. Άρα ήταν ο δεύτερο χρόνο. Από το 15 είχα αρχίσει. Μήπω την είχε περάσει πιο μετά στο κινητό. κινητό. Η αλήθεια είναι ότι είχα αλλάξει κινητό τότε. Ναι, δεν είναι τόσο, τόσο μετά. Πρέπει να είναι το 15 προ 16. Να το λίγο. Κοίτα χαρά που βλέπω Ή... τον κατινάκι. Και εγώ για κάποιο λόγο duck face χωρί κανένα. Εσύ κανε... σε φάση. Ε, αγάπη, η να βγάλει μια να φύγει. Γιατί τέτοια έπαρση εγώ τώρα. νιώσει χωρίς λόγο. τόσο. <laughs> Φά. Wow. Γιατί, γιατί. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Όταν σε ακολουθούσα εγώ στο Instagram, Καταρχά, ήτανε... μπαίνω εχθέ να ανεβάσω να κάνετε ερωτήσει στο κατινάκι και βλέπω 45.000 followers και λέω Ε. Δεν το έχει καταλάβει εσύ αυτό. Ότι ε, ασχολούμαι με το Instagram καταλάβει εγώ πλέον. Δεν έχει γίνει, έχει γίνει πανικό μαζί σου, αλλά όχι τόσο, τόσο γρήγορα. Κοίτα, είμαι ένα χρόνο στη Περίμενε. φάση. Περίμενε. Άκου λίγο, αγάπη μου. Λίγο. Συγγνώμη, συγγνώμη, κεντρικιά. κεντρικιά. Ε, μπαίνω. Εγώ σε ακολουθώ. κάτι πρέπει να έχει τύπου. Μην είχα, δεν είχα καν χίλιου. <Και> είχε τέτοια φάση. Και ανέβαζε φωτογραφίες φωτογραφίε που σε με το βρακί στον καναπέ Έψαχνα κόμμενο εγώ στο Instagram από τότε με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Πιο επιθετικό μάρκετινγκ έκανα τότε. Με <Και> το βρακί στον καναπέ. Στον καναπέ, στο κρεβάτι, το, στην κουζίνα. Με το τσιγάρο. Είτε, ήταν, η κλασική πόζα <Και> που ναι. έσφυγα εδώ πέρα. Μπα Κρατούσα κλανιά. Έσφυγα και είχα τσιγάρο έτσι και να φανεί μπράκι. Μου είχε στείλει και ένα μήνυμα μια μέρα μου λε. Είμαι πολύ περήφανη μου λες για σένα γιατί εγώ σε βλέπω από παλιά και η μαμά πρέ λες, είναι... είναι, είναι περήφανη είχα συγκινηθεί Σταμάτα. Εγώ συγκινούμαι με όλα, είμαι η πιο κλαψιάρα Σταμάτα. που υπάρχει Τι ζωή είσαι Είμαι Λέων Μοροσκόπο Σκορπιό Αγάπη μου, είσαι απέσιο. Είμαι ένα με εγωιστικό γουρούνη, γουρούνι, ένα εγωπαθές πλάσμα, θέλω όλη την προσοχή πάνω μου ε, Είμαι απέσιος άνθρωπος αλλά έχω καλή καρδιά και καλή αγαπάω καρδιά. και εύκολα Αγαπά και εύκολα. Αγαπάω εύκολα, δέναμε πολύ με ανθρώπου είμαι πολύ καλοπροαίρετο, ε, είμαι, είμαι, πολύ αγαθό, πιο πολύ από ό,τι πρέπει κάποιε φορέ. Ό,τι και να γίνει, αυτά που έκανα σε αυτά τα βίντεο τη Τζούλια δεν θα ξαναγίνουν ποτέ στη ζωή μου. Ήταν ένα σύριελ που το ζούσα όμω. Αχ, ζηλεύω λίγο τώρα, θα ήθελα να είμαι εκεί. Δεν καταλαβαίνει. <συστι> Μα κυνηγούσαν κάτι σκυλιά μια μέρα, μετά κυνηγούσα εγώ ένα σκυλί, γιατί έπρεπε να βγάλουμε βίντεο με το σκυλί και έτρεχαν Ρούντι, ρούντι, έλεγα. Δεν ξέρω πώ το λέγανε, έλεγα ρούντι. Τώρα σου λέω, δεν υπήρχαν αυτά που είχαμε περάσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά η οικογένειά ναι, λοιπόν, ποια είναι η φάση με την, με την οικογένεια. Ε, αρχικά δεν έκανα ποτέ coming out. Δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε τί. ποτέ. Υπήρχε μόνο μία φράση από τον πατέρα μου συγκεκριμένα. Μου λέει, για να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μα, είσαι γκέι, έτσι. Λέω, ναι. Ναι, <laughs> <laughs> μου λέει, οκ, okay, απλά πρόσεχε. Γενικά στη ζωή πάρω, σου. Θέλω να σου και το παπά σου. Αχ, πού πω το άλλο για το παπά να τρελαθείς. Ως. Ε, είναι μεγάλος Θεώ και ξαναπαντρεμένος. Θέλω Χιούμορ. πάρω αγκαλίτσα. Αστεία. πολύ παπά μου, όχι. <laughs> <laughs> ε, ο πατέρα μου όταν είχα αρχίσει. Αρχικά οι γονεί μου, επειδή είναι και οι δύο. Μαλακά είναι τέλειο αυτό. Είναι, είναι πολύ, είναι πολύ. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι γονεί, εγώ τώρα μπορεί να μην είχα και τόσο τσαμπουκά. Απ' την άλλη, ε, ε, φταίνε και η υπερβολική αγάπη κάποιε φορέ σε πνίγει. Θα φτάσω και εκεί. Οι Καλύτερα να έχει υπερβολική αγάπη. Ναι, παρά να μην να σε ναι, 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 ναι. αποδέχονται. Είσαι καλά τώρα. Φυσικά. Οι γονεί μου ήταν οι άνθρωποι που ασχολούσαν και με τι τέχνε. Οπότε όταν εγώ είπα ότι θα κάνω drag show, δεν χρειάστηκε να εξηγήσω ότι δεν θα κάνω φιλομετάβαση, δεν θα είμαι στη σεξεργασία. Ήταν πολύ... Είπα, θα κάνω drag show και ξέρανε ακριβώ τι είναι το drag show. Οπότε η αχρίαστη εξήγηση και ανάλυση δεν υπήρχε. Ε, η μάνα μου τεράστια ανησυχία που δούλευα νύχτα. Εντάξει, λογικό. Δεν είναι, την ενδιέφερε. Τα χρονών ήσουν, Δεν την ενδιέφερε τι σοου έκανα, δεν την ενδιαφέρε τίποτα. <σκλειά> την ενδιαφέρε ότι ήμουν νύχτα και φοβότανε. Ναι. Ο πατέρα μου, επειδή με έβλεπε πόσο το ήθελα και πόσο πραγματικά. Είχε, ήταν ένα χύμαρο, ήθελα να ανέβω σε σκηνή, το είχα, το διψούσα. Μου αγόρασε τι πρώτε μου γόβε, όταν ήταν να κάνω πρώτη φορά και τι δεύτερε. Απλά η πρώτε είναι πιο συγκινητικό. Μου είχε αγοράσει τι πρώτε μου γόβε για να πάω να κάνω το πρώτο μου σόου. Ε, και το λέω πάντα αυτό γιατί νομίζω είναι η πιο συγκινητική στιγμή Μαλάκα, με τον πατέρα ναι, μου. Είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και μου είχε πάρει και τι δεύτερε μετά γιατί δεν είχα λεφτά ποτέ, ήμουν μια φτωχάλα. Αλλά οι πρώτε είναι, ξέρει, λίγο πιο συγκινητικό. Μαλάκα. Αυτή η γονεί. Ε, ναι. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι και οι δύο. Να σου πω κάτι. ποιο είναι το γαμάτο. Ότι δεν σε έκριναν. Δεν mm. είχαν το μυαλό του κολλημένο να πούνε Όχι, το παιδί μου δεν θα βάλει. Εγώ δεν στο παιδί μου δεν θα αυτό. Ποτέ, γιατί ποτέ, ποτέ θα... Αυτό, το ότι δεν είχε αυτό και το ότι έχει όλη αυτή την προσωπικότητα το. Ναι. Δεν σε καταπίεσε. Mm. Δεν σε καταπίεσε η οικογένειά σου να το κρύψει. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη. Και εγώ και του γονεί μου είμαι. Και για σένα και για του γονείς σου και να είναι όλοι έτσι. Μακάρι, καλήθεια σου λέω. Μακάρι. Κοίτα, δεν σου λέω ότι ήταν πάντα οι σχέσει μα άψογε. Δε... μα δεν υπάρχει οικογένεια που οι σχέσει ήταν πάντα άψογε. Γιατί Θενά. έκανα και εγώ μαλακίε. Δηλαδή, όταν εγώ πέρναγα την πρώτη περίοδο που είχα αρχίσει να δουλεύω στο escape, εγώ παρότι δούλευα μία φορά τη βδομάδα, πήγαινα κάθε μέρα και βγαίνα και όχι μόνο στο escape. Ναι. Είχα αρχίσει να μπαίνω λίγο στην οτροπία τη νύχτα, το οποίο με είχε καταπιεί πάρα πολύ αυτό. Και φταίω εγώ γι' αυτό. Δεν φταίει κανένα escape, κανένα άνθρωπο. Ναι. Φταίω καθαρά εγώ. Γιατί παρά είχα ενθουσιαστεί μόνο η φάση. Με τη εφηβεία. Με φιβία. Φυ... Είχα πέσει θα... με τα μούτρα. Εγώ ναι. σκέψου ξύπναγα 11 το βράδυ. Και κοιμόμουν 10 το πρωί. Okay. Και αυτό τώρα γινόταν ένα μέρα. χρόνο κάθε μέρα σε ρί. Ναι. Όταν αυτό το βλέπουν οι γονεί, αρχίζουν και ανησυχούν. Πολύ. Ναι. Γιατί εγώ για ένα χρόνο ήμουνα τίποτα, ένα ζόμπι. Αγάπη Απλά ναι. έβγαινα, έπεινα okay, τα πάντα. Άρα έχει περάσει. Μπορεί να γυρίσει να πει ότι εγώ αυτό το έχω κάνει στη ζωή μου και ναι. το έχω ζήσει και εγώ δει πώ είναι. Ναι, δεν με ναι, δε, δε, τα νιώνα, κακό. Αλλά... Επηρέασε τη σχέση με του γονεί μου όμω. Γιατί όταν βλέπανε ένα παιδί το οποίο άρχισε να κάνει ένα σόου, επειδή ήθελε να ακολουθεί τα το όνειρά του. Ναι. Επειδή ήθελε να αρχίσει να ανεβαίνει σε μια σκηνή. Και αντί να το εξελίξει κάπω πηγαίνοντα σε μια σχολή, πήγα μετέπειτα. Να πάω παράλληλα με μια σχολή που Δεν κριτικεί. μπορώ που οι γονεί σου νιώζονταν τόσο. Πάρα πολύ. Και ε, ακόμα. Να ε, σου πω κάτι, εγώ τρελαίνομαι. Εγώ δεν θέλω να νοιάζεται τόσο. Δηλαδή, από είμαι και Δεν θέλω άλλο. Σπάσης, θες θε να γίνει drag queen, αγάπη, πήγαινε κάνε το μακιγιάζ αυτό. Ναι, 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 ήταν αυτή η σφάση. Δεν κάθε βράδυ να πει. <laughs> αυτό ήταν, αυτό ήταν. Ήταν αυτό. <laughs> Α, παρένθεση. Εντάξει, έχω πα τόσε ιστορίε μαζί σου, άκυρε. <laughs> Θυμάσαι το Pride. <laughs> που... Που ήμουν σε ελεηνή κατάσταση. Είσαι σε ελεηνή κατάσταση, ντύρλα, και έρχομαι εγώ ντυμένη μαριγούλα να ανέβω πάνω στο άρμα σου. Που ήμουν με την Τζούλια. Η Τζούλια τώρα ήταν υπερπαραγωγή, εγώ είχα ντυθεί σημαία. Ναι. Και εγώ στο κατακαλό καιρό να ανεβαίνω πάνω στο άρμα μαριγούλα. είχα σκάσει, που ήμουν γυμνό. Την είχα σκάσει. Μα ήσουν ιδρωμένο. Και εγώ να είμαι σχάσει Μαριγούλα να στάζει. Να στάζει ο εγκέφαλό μου στο πρόσωπό Πώ το έκανε αυτό το πράγμα. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Αυτό είναι το δικό μου drag ναι. Κάτι. Η χειρότερη στιγμή σε drag show. Mm, δεν ξέρω αν λέγεται αυτό. Θα σου πω. Λοιπόν, γενικότερα η Τζούλια δημιουργού, δημιουργούσε και δημιουργεί ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον mm. για αυτούς που δουλεύουν μαζί της. Και όταν ακούσεις την Τζούλια δεν θα κινδυνεύσεις ποτέ. Αυτό είναι τέλειο. Ποτέ. Άμα ακουμπήσεις πάνω στη Τζούλια είσαι ασφαλής για πάντα. Δεν το έκανα εγώ στι αρχέ αυτό. Αποφάσισα να μην την ακούω για το χύψη λόγο, γιατί ήμουν Ή μικρός. Είμαι νόμου, κουράδι, να πούμε. Ήμουν ένα κουράδι, Α, <laughs> ήμουν πάλι. μια κουραδίλα και αποφάσισα για το χύψη λόγο σε κάποια πράγματα να μην ακούω την Τζούλια. Και έχω κινδυνεύσει και όλα στη νύχτα εννοείται. Ναι, αυτό, αυτή είναι η απορία μου δηλαδή, επειδή είμαστε σε μια χώρα υποανάπτυκτη <laughs> και πολλοί ναι. περδεύουν τον τραγ με την... Α όχι λόγο, δεν ήταν ρετσιστικά ρετσιστικές επιθέσεις. Δεν εννοούν αυτό. Ε, Σεξουαλικέ επιθέσει εννοούσα. Σε Πολλοί πιστεύουν ναι. ότι επειδή κάνει drag mm -hmm. είσαι και sex worker, για να μην το πω ah, ως... ναι, Αυτό όλη, δεν όλη, σου όλη. έχει συμβεί. Ρε. Δεν, δεν σε έχουν. Ναι, θα σου μιλήσω γι' αυτό. Δεν έχω έρθει σε κίνδυνο λόγω okay. αυτού. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, θα σου το πω και αυτό. Σε κίνδυνο έχω έρθει από άτομα mm -hmm. τη νύχτα. Όχι απαραίτητα την ημέρα που δούλευα στο μαγαζί ή μόνο στο μαγαζί. Από άτομα τη νύχτα, δηλαδή τι εννοεί. Όταν κυκλοφορεί πολύ βράδυ ναι. και π.χ. μπορεί να σου πει. Δεν έχω ιδέα, 10 η ώρα κοιμάμαι φορά. <laughs> <καθώς. laughs> Πλέον και εγώ έχω γίνει μια γριέτζο. Ναι, καλά, ούτε καν. Δεν κοιμάμαι, 10 απλά κάθομαι σπίτι μου. Ε, όταν π.χ., μπορεί να σου πει κάποιο που ξέρει, μην πα εκεί, μην μπλέξει με αυτόν, μην μιλήσει με αυτόν, γιατί θα σου κάνει κούλο, γιατί είναι επικίνδυνο. Εσύ πήγαινε και έφυγε. εγώ πήγαινα επειδή είμαι άνθρωπο που παλιά, όταν του έλεγε Μην κάνει κάτι, εννοείται θα το έκανα. Ναι. Ήταν σαν να μου λέγανε, πήγαινε τώρα και κάτω. <laughs> Και επειδή εγώ πήγαινα και έμπλεκα με όλου αυτού που δεν έπρεπε να μπλέξω, μίλαγα με όλου αυτού που δεν έπρεπε να μιλάω, πήγαινα εκεί πέρα που δεν έπρεπε να πάω, κινδύνευσα. Όχι πάρα πολλέ φορέ, αλλά κινδύνευσα. Δηλαδή, ε, έχω περάσει κάποια πραγματάκια λίγο σκληρά στη νύχτα. Και κρύπη, να φανταστείτε. Και αρκετά κρύπη, και που έχουν αφήσει και κάποια τραυματάκια. Δηλαδή, μετά από αυτά, εγώ λέω. Δυσκολεύομαι και λίγο να κυκλοφορήσω μόνο μου. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Αλλά στο ξαναλέω για να μην παρεξηγηθεί, φταίω εγώ. Δηλαδή, φταίω μόνο εγώ που πήγα. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θεωρώ ότι φταίει εσύ. Αν κάποιο χωρί να το έχει κάνει κάτι. Εκτό αν του έκανε κάτι. Όχι, ποτέ δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αν έρθει να σε πειράξει χωρί να το έχει κάνει κάτι, φταίει καθαρά αυτό. Δεν φταίει εσύ. Που είσαι ενώ ότι Δεν άκουγα. drag. Το δεν άκουγα. Δεν ήταν μόνο η drag. Δεν, δεν, δεν μου έχουν συμβεί πράγματα. Γενικότερα, ρε παιδί μου, σου λέω. Ή, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι φταίει εσύ από τη mm. στιγμή που δεν πειράξει κανέναν. Θεωρώ ότι φταίει από που σου έκανε ό,τι σου έκανε γεν, γενικότερα. Είτε ναι. από χτύπημα μπουνιά είτε οτιδήποτε. Δεν φταίει εσύ. Κοίτα, για να μην παρεξηγηθώ, <χαι> τα σκηνικά αυτά που σου περιγράφω δεν έχουν συμβεί στο μαγαζί μέσα. Όχι, γενικότερα και στο δρόμο. Ναι, αυτό μιλάω πιο πολύ για δρόμο και στο για δρόμο. βόλτες και τέτοια πράγματα. Δεν έχει δεν να κάνει έχεις δηλαδή εσύ με το. Έτσι όπω είναι. Όχι, το λέω για να μην παρεξηγηθείτε, επειδή μου ναι. τη λέω κάτι για το μαγαζί. Το μαγαζί ήταν ένα μέρο πολύ ασφαλέ και είναι ένα μέρο πολύ ασφαλέ. Και η Τζούλια ειδικά πραγματικά παλεύει για να υπάρχει ένα ασφαλέ περιβάλλον και το καταφέρνει. Mm. Και το μαγαζί είναι τη και τις... Ε, και... Απλά κυκλοφορούσες νύχτα. Απλά... Όσα συνέβησαν, αυτό θέλω να πω. Έγιναν εκτό μαγαζιού. Ναι, αλλά δεν φταίει 100%, -100 εσύ για οτιδήποτε. Επειδή ε, πήγε να άλλο... γυρνούσα στον δρόμο, στα στενά. έκανα, ότι γυρνά έρανα... στα στενά και μαλακίζει. Δεν σημαίνει ότι κάποιο έχει το δικαίωμα να σου κάνει κακό. Ναι, αλλά δεν γνωρίζει ότι υπάρχει. Okay. Το γνωρίζει και Συμφωνώ. σου λέει υπάρχει τα δεπικινδυνότητα. Συμφωνώ και σου λένε μην υπάρχει... πας εκεί. Συμφωνώ ότι υπάρχει ο κίνδυνο, αλλά εσένα το μόνο σου λάθο ήταν η απερισκεψία σου. Ναι, τεράστιο λάθο. Αυτό. Τελεία. Πώ ήρθε όλο το υπόλοιπο. Λοιπόν, τα βίντεο αυτά που έχει δει και εσύ, τα σήμερα είναι Τετάρτη, ναι. που τρέχουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αυτά είναι παρακαταθήκη τη επόμενη γενιά νομίζω. Ναι. Αυτά τα ναι. βίντεο είναι. είμαι τόσο. δεν ξέρω, έχω πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια ντρέπομαι να τα δω γιατί εγώ με κάνω σαν πλαμένο. Θέλω να σου πει ένα. Τι μέρα είναι σήμερα κορίτσια. Δεν το αυτό είναι τα κάτω τη Τζούλια. Τι είπα εγώ. Τι μέρα είναι σήμερα, σήμερα, σήμερα κορίτσια. Είναι Τετάρτη! Μετά όσο περάγα τα χρόνια. Είναι Τετάρτη! Δηλαδή, επειδή έγινε λίγο Βασίλη Καρά. Δηλαδή, τα τελευταία βίντεο. Που έχω βγάλει, ήταν εν ε, Τετάρτη. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήσουν. πώ το λένε, Ότι το drag σου ήταν το να μιμήσει την. Ε, ε, την Άτζελα. Έτσι έγελ. είχα αρχίσει. Δεν έχω έρθει ποτέ σε σow, να ξέρει. Εγώ σου αγαπούσα από τα βίντεο του. Α, ε, δεν έχει έρθει δεν... να μα δει. Ε, δεν έβγαινα για να έρθω να σα δω. Α. Ήθελα να πάω να δω το σοου. Μου λέγανε οι φίλοι μου, πάμε, πάμε. Έλεγα ναι. Αλλά όλοι όσοι με γνωρίζουν ξέρουν okay. <laughs> <laughs> ότι εγώ για να πάω σε κλαμπ <laughs> πρέπει να έχει γίνει κάτι. ή να με αναγκάσουν γιατί είναι κάποιο ναι. γενέθλιο. Δεν ποτέ. σε είχα δει ποτέ να κάνει show Και η αλήθεια είναι ότι το έχω μετανιώσει. Είναι από τα πράγματα που έχω μετανιώσει. Δεν ζωή. έχω κάνει ένα διαλυματάκι από τα show τώρα. Ναι. Δεν είμαι πια στο. Ωραία. Περνάει αυτό. Πώ ξεκίνησε το Instagram ηλικία. Αυτό θα σου πω, λοιπόν. Τα βίντεο αυτά, λοιπόν. Τα έβλεπε η Κική. Η Σούπερ Κική. Ε, η Σούπερ Κική, η οποία κάνει κάτι αντίστοιχο, που έβαζε πρέιζερ. Ναι, βέβαια η και θυμάμαι ότι είχαν. Τότε δούλευε στο ρακούνικι και, και στην καφετέρα, σαν σερβιτόρα. Ναι. Που έβγαινε στο δρόμο. Μάνα. Στο δρόμο, Όχι στα σταλοφορία, ναι. στα ταξί. Ναι. Ήταν μια τρελή που συνεχίζει να είναι μια τρελή. Απλά με άλλο τρόπο. Και θυμάμαι ότι είχαν πάει κάποια παιδιά που δουλεύανε στο μαγαζί, στο Escape, στο ρακούνι για καφέ. Πολλοί πηγαίναν να τη βρούνε. Και πώ μιλάνε και έχουν πιάσει μια κουβέντα με την κική. Και λέει, Πού δουλεύετε εσεί, λένε στο Escape. Το escape λέει like, και εκεί. Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε. Το αυτοί... Γιάννη Κατινάκη. Όχι, πώ ακριβώ το είπε. Αυτή που κάνει τα βίντεο με τη μύτη. Θέλω τη μύτη. Από τότε. <laughs> και έρχονται τα παιδιά την ίδια εβδομάδα. Ξένα θα λένε. <laughs> <laughs> Σου λέει πια. Ε, μία παρένθεση. Όλη η μύτη. Ε? Όλοι όσοι συμμετείχατε σε αυτά τα βίντεο, μην τη είχατε. Ε, όχι, τέτοια μηταρόγκα δεν είχαν. Ε. Καλά, εντάξει. Τέτοια μηταρόγκα είναι με δικό μου προνόμιο. Κάτσε να γυρίσω λίγο προφίλ, δηλαδή. Ε, δεν το μεταξύ και εγώ έχω μύτη. Ναι, όχι, μοιάζει λίγο η μύτη μου. Όχι, δεν μοιάζει. Μοιάζει λίγο. δεν μοιάζει. Τέλο πάντων, γεια σα, Λοιπόν, και έρχονται τα παιδιά στο μαγαζί και μου λένε Γιάννη, εγώ το μεταξύ την κική την έβλεπα φανατικά. Ναι. Ήταν και μια περίοδο που μόλι είχα χωρίσει από έναν κόμενο τον οποίο είχα. Απέσιο. Και έβλεπα την Κική να παρηγορούμε. Okay. Ξεχνιόμουν από τη στενοχώρια του χωρισμού, μεγάλη ρούχλα. Και έρχονται και μου λένε τα παιδιά. Ε, Γιάννη, θέλει να σε γνωρίσει σούπερ και εκεί. Και okay, είσαι σε φάση αποκλεισμού; Και λέω, Όχι, παιδάκια. Δεν θα μου κάνετε με ένα πλάκα. Δεν παίζουμε με αυτά, δεν μου αρέσουν φανταστία. Και μου λένε, Όχι, όντω. Θέλουμε όντω. Λέω, Δεν σα πιστεύω. Μα δεν του πιστεύω όντω ότι θέλει να με γνωρίσει εμένα εκεί. Δεν, δε, δε, δε το διανόμουν. Και μου λέει, Ωραία, κάτσε να τη στείλουμε ένα μήνυμα. Και θυμάμαι ότι τη είχαν στείλει μήνυμα να έρθουμε, π.χ. την άλλη εβδομάδα με το Γιάννη στο Ρακούν. Εννοείται, δεν το πιστεύω. Λέει ότι θα έρθει με το Γιάννη. Και θυμάμαι ότι βλέπω το, δεν το πιστεύω. Αν υπομονώ, να το βάζει. γνωρίσω. Πήρε το κινητό μου και έβγαλα φωτογραφία το μήνυμα τη Κική ότι θέλει να με γνωρίσει. Και πάω στο Ρακούν που δούλευε η Κική. Και εντωμεταξύ ήμασταν ο ένα φαν του άλλου. Και μπαίνω στο μαγαζί και απλά πέφτει μια αγκαλιά και του δύο. Δεν πιστεύω ότι σε γνωρίζω. Δεν ξέραμε ποιο είναι ο φαν και ποιο είναι ναι. ο διάσημο. Η Κίκη ήταν διάσημη. <laughs> Εντάξει. <laughs> και από την πρώτη Μαρίκο μέρα που. Από... Φτύνω και λίγο. Και εγώ πάντα φτύνω. Έτσι το φω. Τέλεια. Αυτή ήταν η μπαταρία. η Κίκη, το πνεύμα τη Κίκη είναι αυτό. Όμω, <laughs> καταργέται ναι. τώρα που μιλάμε για αυτήν και δεν είναι εδώ. Ε, γίναμε κολλητή φίλη με την Κίκη από την πρώτη μέρα. Η οποία πίστευε πάρα πολύ σε μένα. Πίστευε πάρα πολύ Να, το έχω ταλέντο. Πολύ πιστεύαμε σε σένα. Ναι, εγώ δεν το έχω Εγώ ακόμη δεν θεωρώ. Ακόμη θεωρώ ότι κανεί δεν πιστεύει σε μένα, να ξέρει. Έχω πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Θα φτάσουμε όμω και εκεί. Ωραία. Ε, και επειδή πίστευε πάρα πολύ σε μένα και το ότι έχω ταλέντο, Πάντα με πούσαρε. Δηλαδή, ό,τι και να έκανα. Και εκεί ήταν μαλακά, έλα κάτω Ναι, αυτό. Έβγαζε ένα κινητό εκεί, εκεί πάντα και μπορεί να έτρωγα, να πήγαινα τουαλέτα, να πήγαινε στην κουζίνα και ήταν έτσι. Και εκεί μετράβαγε βίντεο. Μετά. Να Ταιριάζεται πάρα πολύ με την κική. <σχει> γιατί <σχει> η κική εκνευρίζεται με το παραμικρό. Ναι. Και εσύ την εκνευρίζει με το παραμικρό. Ναι, <σχει> 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 μπορεί να τη φτάσει <σχει> στο όριά <Είσαι> Μια <της> παρλαπή πάτε λίγο. Ναι, ναι, ναι. που πιστεύω ότι η κική μπορεί να δώσει τον καλύτερο τη αυτό πάνω σου. Ναι, 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 ναι. ναι. Με την καλή Όχι με την κακή. Νομίζει ότι έχω φάσει με βοηθούσε πολύ εκεί Δηλαδή, με έβγαζε βίντεο, μου λέει: Πιστεύω σε σένα, με έκανε tag. Εγώ δεν ήξερα τι τα tag, δεν με ενδιέφερε Και όλα είχα μόνο για να βρίσκω κόμενου. Με το τσιγαράκι για να βρίσκω του κόμενου. <laughs> και άρχισα να μου λέει: Βγάζε βίντεο μόνο σου. Εγώ τώρα ντροπή, Ελένη. Ναι, Εν έβγαζα τόσο καιρό βίντεο με την Τζούλια. Μίλαγα σε μία κάμερα. Ναι. Αλλά την κράταγε η Τζούλια. Μόνο σου είναι πιο δύσκολο. Ήταν η Τζούλια και Έκανες όποια κοπέλα πλάκα θα είχαμε. Έκανες μαζί με κόσμο. Ναι, μίλαγα στην Άντι, στην μία, στην άλλη. Ε, είχα, ήταν παρέα. Μόνος μου τώρα στο σπίτι μου να πάρω το κινητό να μιλήσω μου φαινόταν αδιανόητο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, άργησα να το κάνω αυτό. Και έρχεται μια μέρα η Κική και μου λέει... Ήξερε ότι είμαι ηθοποιό. Α, επίση με την Κική έχουμε τελειώσει την ίδια σχολή. Αλήθεια. Δεν... είναι πάρα πολύ σπάνιο γιατί Έχουμε τελειώσει και δύο, ένα ΙΕΚ στη Νέα Ιωνία. ΙΕΚ Αποκριτικής στη Νέα Ιωνία, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο mm. να έχει πάει mm. εκεί. Mm. Και όμω Πα... η μοίρα τότε. Δεν στην Αθήνα. <laughs> ναι, και απλά είχαμε τελειώσει την ίδια σχολή άλλη χρονιά. Και ήξερε το όνειρό μου να γίνω ηθοποιό και να κάνω και κάτι που αφορά πιο πολύ το θέατρο πέραν του drag. Ε, και πόσο μου άρεσε η κομμωδία. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει, Γιάννη, 20 Ιουλίου έχουμε παράσταση μαζί. Τέλειο είναι αυτό. stand-up θα κάνουμε μαζί μου. Ζήτησαν ε, από το συγκεκριμένο μαγαζί να πάρω όποιον θέλω εγώ μου είχαν ζητήσει, λέει, να κάνω με την κουρτίδου. Ε, αλλά, και εγώ ζήτησα τον κατινάκι. Αλλά λέει, επειδή σε πιστεύω και το αξίζει και το έχει και θα γράψει, θέλω να την κάνουμε μαζί την παράσταση. Κάτσε, ετοιμά σου, γράψε εκεί με ένα 20 λίγο oh. παίζουμε. Εγώ τώρα να νιώθω ότι το όνειρό μου παίρνει σάρκα και οστά. Ε, εγώ θα αγαπάω την και θα, δεν θα πήγαινα. Ε, την έπαθα την κρίση πανικού. Πήγα όμω. <laughs> 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 Ε, πραγματικά είναι αυτό το, το όνειρό μου, πραγματοποιείται. Το βλέπω να γίνεται μπροστά μου. Ξαφνικά, τι, τώρα από το πουθενά, μια κική η οποία μου δίνει ευκαιρίε να κάνω παράσταση. Και έσκασε ο κορονοϊό μετά. Ε. Τώρα αυτό που ήταν δύο χρόνια πριν. Ε. Ναι. Όχι. Σου λέω ρε παιδί μου, τώρα θα μπορούσα Α, να. Α, τώρα κάνες... που έχω αρχίσει, εννοεί. Ναι, 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 ναι. γιατί είμαι αυτό ο τυχερό άνθρωπο, εγώ να ξέρει. Ε, έρχεται η μέρα που θα κάνουμε τι παραστάσει. Τώρα σου μιλάω. Όχι άγχο. Το άγχο είναι λίγο να περιγράψει τη λέξη αυτή. Θυμάμαι, είχαν βάσει πυρετό, 39 πυρετό. Okay, εντάξει. Έλεγα στην Κική εγώ τώρα, ναι, βρε, επειδή είχα άγχο. Ε, δεν δε παίζω. Δεν μπορώ να παίξω. <laughs> ναι, τσέλα, δεν και δεν θα παίξω εγώ σε αυτήν την παράσταση τελικά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα αρκετέ πρόοδε. Τώρα τα τρελή. Και θυμάμαι την ημέρα τη παράσταση, όπου έγινε sold out και πήγαμε Προσπα... και δεύτερη μέρα. Προσπαθούσε να σαμποτάρει τον εαυτό σου, λοιπόν. Ναι, παιδί, <laughs> με αυτό καταστροφικό άνθρωπο όσο δεν πάει. Και ήμασταν με την Κική πιασμένη έτσι, στο πάτωμα, σε ένα μαγαζί τώρα χρέπη, Έξω, γιατί δεν είχαμε καμαρίνη, ήμασταν δύο φτωχάλε. <laughs> έξω από το μαγαζί, στο παράθυρο, κορατισμένοι και οι δύο, έτοιμοι να χεστούμε. Αλλά όχι μεταφορικά. Τι ε, πάω, θα χεστούμε. Όχι, κυριολεκτικά να κάνει κακά πάνω σου. Είχε έρθει το κουράδι και είχε πει Καλησπέρα, ήρθε ώρα να βγω. Ήτανε το τσιάγχο. Βγαίνουμε, <σκυρίζεσαι> ένα σα ξέρει τι είπαμε. Η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου παρόλα αυτά. Πρέπει να ήταν τέλειο. Η καλύτερη εμπειρία τη ζωή μου. Πήρε παράταση και για δεύτερη μέρα. Ήταν να παίξουμε μία φορά. Ήρθε κόσμο για κάποιο λόγο, πάρα πολύ. Εμεί βλαμμένε τότε, δεν λέγαμε ότι να είναι. Άνε. Και μετά από την παράσταση ε, πήρα πολύ θάρρο και αυτοπεποίθηση και είπα να σου πω κάτι. άντε και γαμίσω, θα βγάλω και εγώ βίντεο. Αυτό. Και Κάπου ξεκίνησες. πρέπει να πάει αυτό. Και ξεκίνησα. Ξεκίνησε τα, τα στο Instagram. Ναι, πολύ cringe στην αρχή ήμουνα. Όχι, καθόλυ, Όχι ήμουνα ναι. πάρα πολύ cringe. Ήμουνα, δεν θέλω να με βλέπω καθόλου. Είχα, είχα ένα ύφο για κάποιο λόγο που θέλω να με μπατσίσω. Ακόμα θέλω να με μπατσίσω. Περίμενε με το. Hey, λε, 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 λε" Έτσι ξεκίνησε. Αχ, λοιπόν, να σου πω λίγο τον Τικλόμλα. Ναι. Λοιπόν, και θα ξαναφτάσω στο Instagram. Ναι. Το Τον λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο. Okay. το Τον Τικλόμλα. <laughs> λοιπόν, τον Τικλόμλα. Που έλεγα χθε στην Τζούλια να το κάνουμε σύγκη, θα είναι Σίγκη. Γιατί πρέπει να το ηχογραφήσουμε να είμαι εγώ και η Τζούλια <laughs> του έτο. <laughs> τύπου έτσι, πλάτη, πλάτη, πηγαίνω σε σακύρα. Μπορεί να τραγουδεί λίγο. <laughs> Αχ, ναι, θέλω. Μπορεί να κοιτάξω την κάμερα. Ναι. Αι λε 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 Δικλόμλα, δικλόμλα Αι λε λε Μαγλόμλα, μαγλόμλα Ήθελα Δεν εγώ να ξέρω, εγώ μέχρι εκεί ξέρω Έλεγα, έλεγα, είχα μάθει όλα τα τσιγκάνικα παιδί μου Θα σου πω ότι γίνεται το δικλόμλα Ήμασταν με τη Τζούλια Όχι, πριν από αυτό Ήμουν τότε εγώ στη σχολή υποκριτική και έρχεται η κοπέλα που με είχε δει μαζί στο Φάληρο που ήταν συμφιλητήτριά μου και ακούω ότι ακούει κάτι περίεργα, ένα λελελέ, λε, και λέω: Τι είναι αυτό το. Συνέχεια τώρα στη λούπα. Εγώ είχα νευριάσει, δεν ήθελα. Και τι λέω: Τι είναι αυτό, μου λέει είναι ένα τσιγκάνικο τραγούδι, θα το μάθει. ΚΑΠΑ β πολύ Πολύζο, μου λέει: Ψάξου, μιλάμε εδώ πέρα για ποιότητα. Λέω: Τι είναι αυτό, και μου λέει: Θα το μάθει. Και καθόταν και μου το μάθαινε. Και τραγουδάγαμε στη σχολή, τώρα για χαβαλέ, άλλε λελελέ, λε, δικλόμλα. Λε, 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 λε. Και βγάζουμε μετά από κάτι μέρε βίντεο με την Τζούλια, Τετάρτη, και το τραγουδά εκεί. Και θυμάμαι, βγάζαμε σε μια νταλίκα κάτι περίεργα. <laughs> Έκανα ότι μου νταλικέρισα. <laughs> και <laughs> δεν τζουλούσε, ρε παιδί μου, πολύ το βίντεο εκείνη τη μέρα. Δεν είχαμε πολλέ ατάκε. Είχαμε λίγο στερέψει. Και λέω εγώ, ενώ έγραφε το βίντεο. Ε, να πω και ένα τραγούδι που έχω μάθει τσιγκάνικο. <laughs> και αρχίζω τώρα εγώ με ένα. Ε, Μπέζ φόρεμα και μια περούκα καστανή. Καμένη, εγώ την είχα κάψει. Ε, και αρχίζω. Α, λέ 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 λέ. Και περνάει μια εβδομάδα, ανεβαίνει το βίντεο και με παίρνει τηλέφωνο η Τζούλια. Ναι, ότι έχει χαμό. Και μου λέει η Γιάννη. Λέω, έλα. Ε, το έχει δει πολλοί κόσμο σε αυτό το βίντεο και πάρα πολύ τσιγκάνει. Πάρα πολύ. Και μα γράφουν και μα αγαπάνε. <laughs> λέω, πόσοι, λέει. 100.000. Περνάει η επόμενη εβδομάδα. Γιάννη, 200.000. <laughs> Γιάννη, 300. Το είναι ένα εκατομμύριο άνθρωποι στο facebook Μαλάκα τάξη Ένα εκατομμύριο yeah. άνθρωποι yeah. Λοιπόν και τότε θυμάμαι είχε έρθει ένα μεγάλο Κύμα που μα αγαπούσαν οι Τσιγκάνοι. Εγώ θυμάμαι αυτό ένα σκηνικό. Μα βοηθάτε, όμω αυτό είναι τέλειο. Ε... Ό,τι καλύτερο. Εγώ του λατρεύω του Τσιγκάνου. Του λατρεύω. Δεν καταλαβαίνει. Για τα τραγούδια του πεθαίνω. Και θυμάμαι τώρα ε, να βγαίνω από το μαγαζί για να πάμε να βγάλουμε βίντεο και να ανοίγω την πόρτα και να βλέπω 35 φλα, φλα κινητών. Ε, εγώ να μην καταλαβαίνω τι γίνεται. Να κόπλα ένα Ούρσουλα Ντικλόμλα, λελέ, λε, λε, λε", ότι τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει. Ήρθε η κυρία καινούριου. Είχαν έρθει. 35 άνθρωποι Ντάξει, από τα καμίνια το... Θεσσαλονίκη <laughs> να κατέβουν στην Αθήνα για να μα δούνε. Κατασυγκινήθηκα, δεν καταλαβαίνει πόσο χάρηκα. Είχαν έρθει με τα μάξια του τώρα και έπαιζαν τυκλόμλε, δεν <laughs> καταλαβαίνει τι. Κυκλοφορούσαν στον δρόμο και με σταματούσαν οι τσιγκάνοι να μου πούνε ότι με αγαπάνε. <laughs> Εγώ τρελή χαρά. Του λέω, σα αγαπάω, το καταλαβαίνετε. <laughs> Ζω για εσά, είστε υπέροχοι. Τσιγκάνα μου. Ναι! Και είχε γίνει ένα τεράστιο χαμό τότε. Περνάει ένα χρόνο ξεχνιέται η φάση μετά το μεγάλο μπαμ Και αρχίζουν τώρα κάτι Σελίδες στο instagram Κάτι ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα δεν ξέρω πώς, να, ανεβάζουν τα σου. Ε, να ανεβάζουν τα βιντεάκια σου Να ανεβάζουν τη τικλόμπλα Ναι Και αρχίζει πάλι αυτό και ξαναπαίρνουν views από τις σελίδες Το Greek Drama Queen ναι, Αγαπάμε το Greek Drama Queen ναι, 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 ναι. πάρα πολύ Με στήριζε από παλιά ναι. Πολύ Είναι πολύ καλό σελίδα <laughs> Πολύ <laughs> καλό <laughs> σελίδα <laughs> Ναι. και αρχίζουν και παίρνουν πολλέ προβολέ τα βίντεο που ανεβάζαν οι σελίδε. Και λέω. Μια και του αρέσει και το ξανακάνουν. Και δεν το κάνω hype. Δεν βάζω κι εγώ ένα βιντεάκι με τον Τικλόμπλα. Και βάζω στο προφίλ μου στο Instagram, mm -hmm. ό,τι είχα αρχίσει να ψηλοασχολούμαι, ένα βιντεάκι που τραγουδάω Τικλόμπλα. Και γίνεται πανικό. Αυτό είναι τέλειο. Και βγάζει το πλάκα έχει η σελίδα, mm -hmm. μου βγάζει ένα πλακάκι, ένα στιχάκι από τα που, κάνει, που το, το, θυμάμαι, λέ... μωρέ. Είχε βγάλει τρία. το, το πρώτο ήταν. Α την εξεταστική και πάμε για την κλόμλα. Ναι. Και το ανεβάζει. Και γίνεται πάλι χαμό. Και βλέπω ρηπόστ από όλη την Ελλάδα. Ε, δεν, δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. η ε, την κλόμλα παντού. Παντού. Το βίντεο στο Instagram μου τότε εγώ είχα χίλιου followers και είχε πάρει 50.000 προβολέ. Ε, είχε γίνει χαμό. Ε, στο Pride έπαιζε την κλόμλα. Με σταματούσαν στον δρόμο, μου λέγανε την κλόμλα. Έπαιζε σε κλαμπ. Τη κλόμλα. Πήγαινα σε κλαμπ <laughs> Το περίμενε ποτέ τη ζωή σου όταν ήρθε <laughs> <έκανα> μικρό, <laughs> ότι θα σου φωνάζουν την κλόμλα στον δρόμο. <laughs> που είναι Εγώ το λατρεύω αυτό το τραγούδι. Ναι. <laughs> <laughs> Πήγαινα σε κλαμπ, παιδί μου στον γκάζι, και ανέβαινα πάνω και με το που με βλέπανε βάζα την Στο Escape έπαιζε την κλόμλα. Απλά υπήρχε μια ομόνιμη τυκλόμλα. Έγινε Εβραίο γνωστό. Φα... Το τυκλόμλα ήταν το πίξου. <laughs> <laughs> ναι, ήταν... δεν νομίζω ότι θα το ξανα κάνουμε καλύτερα πράγμα <laughs> Όχι, ρε. Αυτά τα βιντεάκια που κάνει που ψάχνει γκόμενο. αυτά. Και αυτά είναι επιτυχία. Είναι hot. Ναι, είναι, είναι, είναι. είναι. είναι απλά το τυκλό μου. το αυτό. Λοιπόν, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το Instagram και να βγάζω story, δεν ήξερα Πώς, πώς, να κινηθείς. πώς να το πάω, λέω. Εγώ θέλω να μιλήσω σίγουρα για, τους, για το ρατσισμό, για την ομοφιλοφιλία. Μιλήσει όμω πάρα πολύ για το ρατσισμό και μου άρεσαν πάρα πολύ ναι. αυτά που έκανε. Παρένθεση εδώ. Έχει βιώσει, σίγουρα θα έχει βιώσει το ρατσισμό. Α, oh, 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 πάρα πολύ. Να σου πω όμω κάτι. Η οικογένειά σου, σου δημιούργησε μια σπίδα σε αυτό το πράγμα. Όχι, η οικογένειά μου ήταν αυτό που σου έλεγα πριν για την υπερβολική αγάπη. Ε, Έχοντα μάθει να είμαι σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον στο σπίτι μου. Βγαίνοντα έξω. Βγαίνοντα έξω στο σχολείο, στο δρόμο. Έπαθα σοκ. Εγώ μόνο σε μια γυάλα κλεισμένο. Να σου πω όμω κάτι, αυτή η γυάλα δεν θα ήταν ιδανική. Ε, εννοείται ιδανική, είναι ιδανική γενικότερα, να είναι ο κόσμο έτσι. Να μην του νοιάζει το τι γουστάρισε ή να βάζει. Πιστεύω ότι ζούμε σε έναν απέσιο κόσμο. Ναι. Απέσιο κόσμο. Δεν είναι, δεν είναι ένα ασφαλέ μέρο ο πλανήτη αυτό που ζούμε για μα όμω. Πιστεύει ότι συμβάλλει στο να τον αλλάξει αυτόν τον κόσμο. Εγώ άρα συμβάλλω. Ναι. Νομίζω ότι το χιούμορ ξορκίζει τα πάντα. Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο μα όπλο. Και αν κάνω έστω και έναν άνθρωπο να γελάει, ναι, πιστεύω ότι συμβάλλω. Στη χαρά του κόσμου στη χαρά του κόσμου και στην αποδοχή. Και στην αποδοχή. Ε, θα ήθελα γιατί... παραπάνω να μιλάω για τέτοια θέματα θες κοινωνικά. να σου πω κάτι. Εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο σαν και σένα να βγαίνει να κάνει drag, να λες όλα αυτά τα πράγματα στο Instagram, ε, νιώθω ότι αν ήμουν ένα παιδί queer, mm -hmm. μικρό, που φοβάμαι να κάνω coming out, που φοβάμαι τους γύρους, τους γύρους μου, <laughs> φοβάμαι το ρατσισμό από τους γύρω μου κτλ θα, ένιωθα, θα έπαιρνα από σένα, πώς το λένε, ε, κουράγιο. θα έπαιρνα κουράγιο και θα έλεγα ότι αφού μπορεί να το κάνει αυτός, Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αν... Μου έχουν στείλει πολλά τέτοια μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρει όντω δύναμη. Αν ένα από αυτά είναι αλήθεια και όντω το εννοούνε, εγώ έχω εκπληρώσει το σκοπό μου. Αγάπη μου. Δεν έχω. Επειδή είμαι κι εγώ ένα άνθρωπο πάρα πολύ. Η φύση μου είναι πολύ καταθλιπτική. Το μυαλό μου φέρεται πολύ κακοποιητικά στο σώμα μου και στο ψυχισμό μου. Ε... Η άμυνά μου είναι να δίνω χαρά στου άλλου. Αν επειδή κι εγώ σαν άτομο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βλέπω για να γελάσω και να ξεχαστώ που είναι ξέρεις η φωλίτσα μου, αν μπορώ κι εγώ να γίνω η φωλίτσα από τα προβλήματα, ε, για μένα είναι το νερό τη ζωή μου. Θέλω να δίνω χαρά στον κόσμο. Και παίρνω και εγώ πάρα πολύ χαρά από αυτό, γεμίζω. Όταν δω κάποιον να χαμογελάει τα μάτια του να είναι χαρούμενα εξαιτία μου, ε, είναι η απόλυτη πληρότητα για μένα. Τι θα έλεγε αυτή τη στιγμή mm -hmm. σε έναν άνθρωπο ομοφόβικό, ένα πράγμα που θα του έλεγε. Ωραία, πολύ λοιπόν, ήθελα πάντα να το πω αυτό. Και α με πέσουν να με φάνε και δεν με αφοράτε καθόλου. Δεν του θεωρώ του ρατσιστέ και του ομοφοβικού ανθρώπου. Και τι εννοώ, του θεωρώ ένα ε, κατώτερο είδο ζωή. Ζω... Ναι, δεν θεωρώ ότι είμαστε στα ίδια μήκη κύματο. Άνθρωπο, οποίος, τον οποίο ασκεί βία. Εδώ, κρίμα. Άνθρωπο, <laughs> τον οποίο ασκεί βία ψυχική, σε ανθρώπου. είναι Ναι, και, και δεν φτάνει το μυαλό του για να καταλάβει το ότι πόσο ασήμαντο είναι η σεξουαλικότητα, πόσο ασήμαντο είναι τα κιλά, πόσο ασήμαντο είναι η εθνικότητα. Και πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα σε ανθρώπου, και είναι αγριάνθρωπο, γιατί είναι αγρίκοι αυτοί οι άνθρωποι, του θεωρώ σαν. Αρκούδε στη σπηλιά. Η αρκούδα τι σου φταίει. Ούτε καν αρκούδε. Μια χαρά είναι αρκούδε. Απλά μου ήρθε να ζω. Ούτε καν. Οι αρκουδίτε μια χαρά είναι. Του θεωρώ ανθρώπου των σπηλαίων που δρούν μόνο με το ένστικτο. Το μυαλό γι' αυτό υπάρχει στου ανθρώπου. Δεν υπάρχουν, Γιατί να υπάρχουν αυτά τα ένστικτα όμω. Δηλαδή, τόσο ε, χάλια είσαι με τη ζωή σου που πρέπει να καταστρέψει τη ζωή του άλλου, α πούμε. Ε, θα μου πιάνε τα νεύρα. μου. Ε, δεν είναι Τόσο ε, το... ανικανοποιητό είσαι από, το, από, από τα πάντα γύρω σου. Είναι ανικανοποιητό. Τόσο δεν όλα εχ... κακά είναι στη ζωή σου. Δεν έχει που... εκπληρώσει προφανώ τίποτα από όλα αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή του αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο ασκεί βία. Δεν είναι ευχαριστημένο με τη ζωή του, το περιβάλλον του, τη δουλειά του, την ερωτική του ζωή. Είναι όλα λάθο για αυτόν. Και προσωποποιείται, κάνει προβολέ του εαυτού του πάνω σε άλλου ανθρώπου. σω εμένα που με μισεί, θέλω σαν παράδειγμα εμένα, να είμαι αυτό που θα ήθελε να είναι. Αυτό είναι τέλειο. Αλλά εγώ... τον άλλον, τον πολιτικό, το στην Ουγγαρία. Να είναι που το πιάσει να κάνει με... Ναι. Ο άλλο. Ε, πολέμιο στον γκέι. Στην... βρέθηκε σε γκέι παρτίζα. βρέθηκε σε γκέπαρτζα. Είναι πολλέ αυτέ οι περιπτώσει. Πάρα πολλέ. Και εγώ όμω δεν φταίω σε κάτι. Επειδή εσύ δεν έχει εκπληρώσει το όνειρά σου και δεν ζει τη ζωή σου όπω θέλει, να μην μπορώ και εγώ να ζω τη ζωή μου θέλω. Εγώ θέλω Από να πω. τη Δεν κάνει κακό σε κανέναν. Πραγματικά σε κα... Δε κα... κακό δεν κάνει κανέναν, ερμαλά κατινάκι, Δεν έχει πειράξει <χει> κανένα. Δεν έχω πειράξει, ρε <χει> γαμότι μου. Απλά κάνει αυτό που γουστάρει. Και Ή... όχι μόνο αυτό. Και με ενοχλεί και η φράση. <χει> δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του. <χει> λοιπόν, είναι η χειρότερη μου φράση και θέλω να σταματήσουμε <χει> να τη λέμε από τώρα, τι ώρα είναι. 2 και 40, δεν ξέρω τι ώρα είναι. 12, 12 50. και 50. Από τι 12 και 51, θέλω 5 να. 5 σταμα... Δεκεμβρίου. 5 Δεκεμβρίου, 12 και 51, θέλω να σταματήσουμε <χει> να λέμε τη φράση. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του. Εταιολόγησέντο μου. Γιατί το κρεβάτι. Ούτω μου... ή άλλω θα έπρεπε να μην σε ενδιαφέρει στο κρεβάτι μου. Ναι, πρώτον. <laughs> δεύτερον, ε, το λέω και στην παράσταση αυτό. Λέω. Τι είσαι εκπρόσωπο τη Μίνδια, τρώω, α πούμε. <laughs> γιατί το κρεβάτι να κατεκοεδρεύσω σε ένα κρεβάτι. Καρέ λείπε σε ένα κρεβάτι, να κατουράω να χέζω σε ένα κρεβάτι. Όχι, αγάπη μου, κλικιά, η ζωή μου δεν θα περιοριστεί σε τέσσερι τείχου. Εγώ μπορώ να θέλω να εκφράσω τη σεξουαλικότητά μου. Και έξω κρατώντα το στο χέρι του συντρόφου μου. Εσύ γιατί να μπορεί να κρατά το χέρι τη γκόμενα. Άλλο που δεν έχω σύντροφο, τέλο πάντων. <laughs> Αλλά αν είχα, μπορεί να θέλω να φορέσω κάτι το οποίο θα υποδηλώνει τη σεξουαλικότητά μου. Μια μπλούζα που μπορεί να έχει τη σημαία του Pride. Μπορεί να θέλω να είμαι πιο φεμ. Μπορεί να εσένα, θέλω. να τι σε πειράζει, α πούμε. Εμένα τι. Όχι, εσένα λέω τι σε πειράζει που εγώ θέλω να βγω έξω ε, γκόμενάρα. Αυτό τι δεν φυλάζει? είναι το κρεβάτι. Είναι η ζωή. Και η ζωή δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα κρεβάτι και τέσσερι τείχου. Για μένα ναι, στην ε, κοινωνία δυστυχώ του 2020, αν δεν είσαι λευκό, cis, straight, άντρα, αδύνατο, δεν επιβιώνει. Αυτό είναι το πρότυπο που για κάποιο λόγο έχουν βάλει, που είναι το ιδανικό. Όχι. Ερατσισμό προ τι γυναίκε, στου ομοφυλόφιλου, τα, τα τραν άτομα, του ε, υπέρβαρου. Ε, και το θέλω πολύ κλεισέ όλο αυτό, αυτό να συζητάμε. Γιατί δεν είναι αγαπητό. ότι όλα αυτά τα άτομα που λες <laughs> για να μπορέσουν να δουλεύουν Π.χ., ε, αν θέλει να είσαι τραν στην Ελλάδα, κατά πάσα oh. πιθανότητα θα δουλεύει. σαν σε εξεργάτη. Σε εξεργάτη, ναι. Θα δουλεύει εκεί. Δηλαδή. Αυτό δεν είναι ελεηνό. Είναι ελεηνό. Γιατί, ρε φίλε, πώ επηρεάζει ότι εγώ γεννήθηκα με βυζά. Mm. Και δεν θέλω να έχω πια βυζά ναι. αύριο. Ή γεννήθηκα με πιπί, -πι και δεν θέλω να έχω πιπί -πι γιατί είμαι φυλακισμένο στο σώμα. Ναι, ναι, Μια παρένθεση: δηλαδή, ακόμη και εκεί υπάρχει ρατσισμό. Γιατί εγώ, αν θέλω να γίνω άντρα αύριο μεθαύριο, θα βρω πιο εύκολα δουλειά mm. από έναν άντρα που θέλει να γίνει ναι. γυναίκα. Οπότε είναι στοχοποιημένο ναι, ναι. το, το θηλυκό φύλλο, ναι. το γυναικείο φύλλο. Ναι. Δηλαδή, ήσουν άντρα, έγινε γυναίκα. Ή μια γυναίκα λεσβία. Σεξισμό, δεν είναι. Ή μια γυναίκα λεσβία δεν είναι τόσο δεκτυλοδικτούμενο όπω είναι. Ναι, γιατί το να είσαι αντροπρεπή. Είναι πολύ πιο ok από τον το να είσαι τηλεπρεπή. Το ξεκαίρε νοπότητα. Παντού. Παντού. Και επειδή έχω πάρα πολλέ φίλε τραν. Ε, κοίτα, είναι κάποιε, είναι και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ένα ποσοστό που γουστάρει τη σεξεργασία. Που το κάνει και επειδή του αρέσει. Ναι. Και είναι ελάχιστο το ποσοστό. Πρέπει να είναι ελάχιστο. Ελάχιστο. Και σου μιλάω τώρα για 1% ένα στο εκατομμύριο. Ένα από τα 20.000 άτομα που δουλεύουν στην Ελλάδα. Ναι, δεν ξέρω αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω ναι. να γενικοποιώ και να τα βάζω όλα σε ένα τσουβάλι. Ναι. Υπάρχει το 001 που μπορεί να γουστάει. Αλλά οι υπόλοιποι το κάνουν καθαρά από ανάγκη. Δηλαδή δεν κρίνουμε τις εξεργασία. Είναι πάρα πολύ ο τη εξεργάτη ναι. και μπράβο σου και. Είναι και λειτουργήμα. Δεν, δεν την κρίνω με αυτή την έννοια, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αλλά είναι μια πάρα δουλειά. πολύ σκληρή δουλειά και ναι. το 99,9% που κάνει αυτή τη δουλειά δεν τη γουστάρει. Και την κάνει, ειδικά από τα trans άτομα, επειδή δεν του δίνεται κάποια άλλη θέση εργασία. Και είναι τραγικό αυτό. Μπορεί να έχουν ταλέντο, προσόντα, μόρφωση και αναγκάζονται να είναι σε μόνο και μόνο λόγω τη ταυτότητα του φίλου τους Για καταπιεσμένο straight άντρε, α πούμε. Ε? Ε, και τώρα έχω νεύρα σε όλο. <laughs> σε εξεργάτη και καταπιεσμένου straight άντρε, το παίζουν straight. Ναι, 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 ναι. ναι, 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 ναι. Τέλο πάντων. Α τα αφήσουμε λίγο από αρκετά, Επάμε, εντάξει, το περάσει Ναι, ναι, ναι. Κοκκίνη, ακόμα και από τα νεύρα μου. Νομίζω το έχουμε περάσει το μήνυμα. Ωραία. <laughs> να σου πω, θε να πάμε στο επόμενο section. Αυτή η στήλη είναι sponsored από τη συνάδελφό μου, την Τίνα Καπάτου, η οποία Καπάτου. ήταν πάρα πολύ χαρούμενη που θα έρθει στη σημερινή εκπομπή. <laughs> και έφτιαξε ένα section ειδικά για σένα και το δούλεψε αυτή. <laughs> Τι ωραία! Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι θα δούμε. Θα σου δείξω κάποιε φωτογραφίε. Θα, θα, είμαι από, εγώ. Από, από celebrities, ξένου. Okay. Και θέλω να μου λε αν είναι σε σχέση ή ελεύθερη. Αν είναι η γνώμη μου. Τι πιστεύω. Από... Γνώμη, τη, τη, γνώμη μου, τη γνώση μου θέλει. Θα, θα βλέπει τη γνώμη. Θέλω τη γνώμη σου, όχι τη γνώση σου. Οκ. Okay, γιατί δεν μου και Έλληνε. Δεν σου έβαλε, έβαλε Έλληνε, γιατί οι περισσότεροι είναι ξένοι. Δεν ξέρω. Okay. Ρώτα την Τίνα. Τι να γράψει τα σχόλια γιατί δεν του βάλε Έλληνε. Λοιπόν, Wenworth Miller. Το ξέ, λοιπόν, να κάνω μια παρένθεση. Δεν βλέπω καθόλου ξένε ταινίε. Δεν με νοιάζει. Ένας... Δεν... Δε, δεν ξέρω ποιο είναι το παιδί. Συγγνώμη, θέλω να μα πει. Δεν... Γενικά. Ένα τηλέφωνο να είχαμε παρόλα αυτά. Αν, είμαι, αν είναι straight. Αν είναι straight, και... αν είναι straight ή gay δεν ξέρω αν την έχω Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι gay και να μου δώσει το τηλέφωνο ότι στο ένα Viber. <laughs> είναι ελεύθερο ή. Ε, Παντρεμένο, τι είναι, τι κάνει αυτό. Πετε μου και αν είναι straight gay, why not. Λοιπόν, θα πω ότι είναι gay γιατί θα μ' ακούσει το σύμπαν και ίσω να γίνει κάποια στιγμή. Ε... Ναι, ναι, ελπίζω και ε, να Ελεύθερο στη σχέση. Λοιπόν, επειδή βλέπω μία μαλακία στο βλέμμα του, δηλαδή βλέπω ότι θέλω ακόμη να αγαπάω. <laughs> ε, είμαι ένα fuckboy, Ελεϊνό και τρισάθλι, που θα σα αφήσω στο διαβάστη και στη δεύτερη μέρα που έχουμε γνωριστεί. Γιατί με ένα <laughs> γουρούνι. <laughs> <laughs> γουρούνι, <laughs> Ελεϊνό είναι ελεύθερο. <laughs> γιατί πια θα κάτσει μαζί του, θα κάθε σε καμία. Ωραία, λοιπόν, θα δούμε τώρα. <laughs> Μην κοιτά, ο Wenworth Miller είναι 48 χρονών. Αυτό που θα τώρα ήταν 48. Δίδυμο. Γνωστό για το ρόλο του στο Prison Break. Απορώ πω δεν το ξέρει. Prison κέρει. Break είναι. Είναι <laughs> σε σχέση με τον επίση ηθοποιό. Λουκ Μακφάρλαντ. Ο Μακφάρλαντ μα πήρε... πήρε το γαμπρό. Οπότε είσαι σωστό ah. στο γκέι, είσαι λάθο στο ελεύθερο. Ναι, αλλά ξέρει τι, έκανε ένα λάθο. Μου ναι. τον έβαλε παλιά. Που παλιά πέρα ήταν ένα fuckboy, έλεγε. Έτσι είναι ακόμη. Fun fact. Έτσι, είναι, είναι, έτσι. Τι παίρνει. Δεν ξέρω. Τι αλλούρε κάνει. Είναι ένα όμορφο κύριο. Οκ. Ωραία, εντάξει, πάμε στο επόμενο. Σαμ Σμιθ, την ακούστηκε η δουλειά μου. Σαμ Σμιθ. Αυτό είναι σίγουρα γκέι, είναι καταφανό. γκέι. Φαίνεται ούτω ή άλλω. Ε, που με ενοχλεί να ξέρει να λέμε ότι φαίνεται. Γιατί από πού φαίνεται. Αλλά εντάξει, για μένα που είμαι και στο, στον κλάδο, στο κά, κάπω αναγνωρίζω κάποια σημάδια. Ελεύθερο σε σχέση. Νομίζω. Ξέρω ότι είναι τραγουδιστή, έτσι. Όχι. <συσκλή> 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 Έλα ρε, δεν ξέρει του άλλου. Όχι, είμαι <συσκλή> ένα άσχετο άνθρωπο. Οκ. Okay. Νομίζω. Η καλά είναι σίγουρα ναι, γκέι. Ε, νομίζω ότι είναι μια πονεμένη ψυχή σαν είναι, είναι, ελεύθερος ελεύθερο. Θέλει παντού να βλέπει ελεύθερου. Ναι, γιατί θέλω να έρθουν να λοιπόν, δουλέψουν εμένα. Non-binary τραγουδιστή, ετών 28, τάβρο, σε σχέση με τον ηθοποιό από το 13 Reasons Why, Brandon Flynn. Πλέον είναι ελεύθερο. Ε, Α, ήταν κάτι. σε σχέση περίπου. Α, ήταν. Όλοι ήταν έχουν έχουν βρικόμενο, όμω μόνο εγώ δεν έχω βρει. Ήταν σε σχέση με τον ηθοποιό, αλλά είναι non-binary. Οπότε μιλάμε ναι. στο το. Το, ωραία. Είναι πλέον ελεύθερο ο Σαμ Σμιθ. Το Σάμ Σμιθ. Συγγνώμη, παιδιά. Αν προσφέρω okay. κάποιον, δεν το κάνω επίτηδε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα που μου υπερασπίζουν. Να... Ωραία. Επόμενο. Λοιπόν, εγώ να μια... Έχω μια δυναμία στου μαύρου, να ξέρει. Μ' αρέσουν. Στου έγχρωμου. Α, δε... Α, δεν λέγονται μαύροι. Δεν ξέρω. Συγνώ... <laughs> έγχρωμου. Συγγνώμη. Εντάξει, παιδιά. <laughs> ε, το συγκεκριμένο δεν μου πολύ αρέσει, βέβαια. Idris Alba. Λίγο το άσπρο μουσάκι με χαλά. Οκ. Okay. Άρα δεν σου αρέσουν οι μεγάλοι. Ε, όχι, όχι, θέλω να βρίσκω μόνο ανθρώπου στην ηλικία μου. Οκ. Okay. Ε... Άλλη ανομαλία από εκεί. Δεν, δεν είπα για τον άνθρωπο όμω τι είναι. Δε, Ωραία, Κάνει για δεν... πε κοίτα τον λίγο. Αυτό θεωρώ ότι είναι straight παντρεμένο. Straight παντρεμένο. Straight παντρεμένο είναι αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ο Ιτρι Σάλμπα είναι Άγγλο οποίο 48 ετών, παρθένο. Παρθέν. Άμα θεσμάτευε και τα ζώδια έτσι, γιατί. Για το Αυτά είναι μανουσάκι, όχι εγώ. <laughs> έχει παντρευτεί τρει φορέ. Τώρα είναι ακόμη παντρεμένο, ενώ έχει δύο παιδιά. Το πρώτο από την πρώτη του σύζυγο και ένα εκτό γάμου mm -hmm. από πρώην κοπέλα του. Το, το βρήκα. Η χαμάτι. Είχε μάτι. Η χαμάτι. Είναι παντρεμένο όντω ο άνθρωπο αυτό. Mm-hmm. Συγχαρητήρια. Παρθένο στο ζώδιο. Σαντ. Ah, αυτό παίζει το γιου. Έλα. Αγάπη μου. Είναι ο Πεν Μπάγκλι. Δεν ξέρω αν το διαβάσω. Πεν Μπάγκλι. Τι κακό τον ευρύκε. Τι κοκόρι είναι αυτό. Τι περμανάνε κακή είναι αυτή. Τι δόντι. Έτσι είναι το μαλί του. Με ενοχλεί το μαλί. Θέλω με την κουρευτική τη να το, 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 το γουλί, να τον αφήσω. Για ποιο λόγο. Με ενοχλεί αυτή η μπουκλα. Ωραία. Δεν σου αρέσει δηλαδή η εμφανισμένη. Δεν μου αρέσει. Παρά την απελπισία μου και τη μοναξιά μου δηλαδή, δεν. <laughs> <laughs> Ωραία, για πες Ο, Δεν έχω πολύ ψηλά στάνταρτ στη γενικά, μην νομίζει. Είναι αλλά... ελεύθερο, είναι straight. Αν δύο... έχει αυτό τώρα σχέση και δεν έχω εγώ, θα σπάσω στο πρώτη το του κρίμα. Άρα είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο. Θα μην δω κάτι άλλο. Straight ή gay. Ε, gay. Ωραία. Είναι 38, 34 χρόνων σκορπιό. Πρόσφατα έγινε πρώτη φορά μπαμπά, ah. ενώ με τη γυναίκα του είναι μαζί από το 2014. Είναι straight είναι και παντρεμένο. Stri... Ah. Λυπάμαι, φίλε μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Α, ah, καλησπέρα! Chris τι Χέμσουαρθ. Δεν πάνε, σε λένε και Μαρίκα, έτσι εδώ πέρα αυτό που βλέπω. <laughs> λοιπόν, το παιδί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Απλά θέλω να του δώσω ένα διακοσάρι. <laughs> θέλει πολλά, και να έρθει σπίτι μου να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα, αν γίνεται. Για 200 ευρώ ή 200.000 ευρώ. Διαθέτω 200 ευρώ. Ελπίζω επειδή έχω και καλή <laughs> καρδιά να έρθει, να εκτιμήσει την καλοκαρδοσύνη μου. <laughs> ε, το, 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 Είναι θέλω. straight θα, όχι, gay. ξέρεις τι, θα πω ότι είναι gay γιατί θέλω να είναι gay, γιατί το θέλω πολύ Αλλά ξέρεις ότι είναι straight να φανταστώ Ναι, <laughs> αλλά θα <laughs> πω ότι Ή είναι gay Είναι ξεκάθαρα straight άντρας αυτός ο τύπος Και θα πω ότι είναι ένας ελεύθερος gay άντρας που ψάχνει εμένα στη ζωή του για να ολοκληρωθεί Ο Thor λοιπόν, γιατί κάνει το Thor, είναι 37 ετών, λεοντάρι στο ζώδιο <laughs> Α, εγώ. Είναι εγώ. παντρεμένος με τη γυναίκα του από το 2010 και έχουν μαζί τρία παιδιά Εντάξει, κάποια στιγμή θα χωρίσει. Και αυτό νέο άνθρωπο είναι, θα θέλει να ψάξει την τύχη του με μια νέα όμορφη Αθηναία. Η <laughs> ωραία των Αθηνών. <laughs> ε, είναι σαν το Ντενί Βρύτα ένα. Έχω, Έναν έχω είσαι βρείτε, τον Ένα, βρείτε. τον Ντενί Βρύτα. Τον Ντρι το Τον Ντρι Λοιπόν, Λουκ Εβαν. <laughs> Αχ, Παναγιά μου. Ναι, αυτό είναι κρίμα. <laughs> Νομίζω ότι αυτό είναι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί δεν περνά και σε καλά. Δεν μ' αρέσει μεγαλύτερη. Ναι. Λυπάμαι, ναι. Είσαι μόνη ή είσαι σε... Εγώ είμαι σε σχέση δύο χρόνια. Άρα είσαι ένα χορτασμένο άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω τι αρέσει ή Για ποιο λόγο το μάτι σου έχει. Για <laughs> πε. <laughs> λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι ένα straight άντρα, ο οποίο είναι παντρεμένο χωρί να έχει παιδιά. Λουκ Εύαν. Θα μα είσαι οφείλα σε λίγο. Πάω... Ιδοποιό και τραγουδιστή 41 ετών. Γι' αυτό γυάλι στο μάτι μου. Ναι, <laughs> <laughs> ε, γι' αυτό ε, είναι στο μάτι μου. Είναι κουρικό σου. Κόλλησε τον περασμένο μήνα από το επί ένα χρόνο αγόρι του και το έκανε και unfollow. Α, είναι. gay. Είναι γκέι. Και έκανε και unfollow. Εγώ. Εν τέλει είμαστε φίλε με το παιδί. Τόμ Χάρντι. Και αυτό είναι γνωστό. Δεν θυμάμαι ποιον έχει κάνει. Θα δούμε σε λίγο στα info. Ξέρει τι. Το δόντι με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί σε το, ένα, ναι. το ένα δόντι εδώ πέρα βγαίνει από την κάμερα, λέει καλησπέρα. <laughs> βγαίνει, βγαίνει σαν το Έχεις κουράδι με την κοκκία απ' που μα στάνουν. τέτοια <laughs> κολλήματα. Το παίζω και λίγο δύσκολο. Για να δείξω <laughs> ότι έχω στάνταρ. <standards, laughs> Γιατί δεν έχω γκόμενο επειδή έχω στάνταρ. Απλά γκόμενο δεν έχω. Okay. Ούτε στάνταρ. <laughs> Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο εδώ θεωρώ ότι είναι straight. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι αν ήταν gay θα έχει φτιάξει το δόντι του. <laughs> Με ρωτήσει γιατί. <laughs> απλά έτσι το θεωρώ. Εγώ θα το έφτιαχνα. Οκ, okay, ρατσιστή. Ε, είμαι ένα mm -hmm. ρατσιστή, ένα συχαμένο που ομαδοποιεί ανθρώπου. Ναι, no, όχι straight παντρεμένο. Straight παντρεμένο. Ε, ναι, ναι, ναι. 43 ετών Παρθένο, έχει παντρευτεί δύο φορέ, έχει χωρίσει μία και έχει και τρία παιδάκια. Βρήκα δύο. Άρα στη δεύτερη φορά είμαι παντρεμένο. Ναι, βρήκε. Βρήκα. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Τόμ έλε. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου. Χάρα μου, χάρα μου και άνθρωπε μου. <laughs> Παρακαλώ. Γεια. <yeah. laughs> Νομίζω ότι το παιδί είναι ένα γκέι ελεύθερο αγόρι το οποίο ψάχνει και αυτό εμένα. Μπορώ Ελπίζεις να του δώσω το τηλέφωνο νομίζεις. μου. Ελπίζω και νομίζω γιατί ούτε πιστέψει μπορεί να το καταφέρει αυτή τη ζωή. Ωραία, πάμε λίγο το μέλι. Ο τηλεοπτικό Λούσιφερ είναι 42 ετών. Ή παίζει το Λούσιφερ τη σειρά του Netflix. Δεν γνωρίζω. 42 ετών, σκορπιό, είναι παντρεμένο και έχει τρει κόρε από προηγούμενε σχέσει. Δεν το πιστεύω. Λυπάμαι. Δεν το πιστεύω, αρνούμε. Είναι Λυπάμαι. σαμποτάζ για να μην βρογκόμενο. Λυπάμαι. Είναι ένα σαμποτάζ όλο αυτό, είναι ένα ψέμα. Ε... Adam Lambert. Είναι straight ομοφοβικό και νομίζω ότι έχει γυναίκα και τέσσερα παιδιά. Πώ σου βγήκε αυτό, Μα δεν είναι και τα φανώ, straight. Αυτή η σκιά που λέει στην νίκη που αποκλειστά είναι straight άντρε. <laughs> <laughs> Όχι, το παιδί εδώ πέρα είναι <laughs> φίλο μου, είναι πάρα πολύ φίλο μου, μοιάζουμε κιόλα. Όχι, γιατί έχει μικρή μύτη. Ε, θαρώ πω είναι γκέι. Θαρώ. Θα μου πει τώρα, είσαι στερεοτυπικό Γιάννη. Το gay dar σου σήμερα μιλάμε, ναι. Είσαι ένα στερεοτυπικό γουρούνι που επειδή έχει ναι, βάλει ναι. μολύβι σήμερα ότι είναι δεν gay. Εικάζω. Δεν είσαι καθόλου gay dar. Αλλά συνέχισε. Γι' αυτό δεν έχω και μάλλον. <laughs> <laughs> Όλα είναι ένα puzzle που συνδέεται σιγά σιγά, ένα κύκλο ζωή. Ε, θα πω ότι είναι gay. Παντρεμένο. Α, α, gay, όχι παντρεμένο λοιπόν. Να δηλαδή δει που είναι straight τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτό, Άνταμ Λάμπερτ, 38 χρονών, υδροχό του Ιανουαρίου, έχει, γνωρίσει, <laughs> έχει χωρίσει από το μοντέλο Javi Costa Polo. Είναι Javi Costa. Γυναίκα είναι. Πού το ξέρει. Τζάβι Κώστα λέει. Τζάβι Κώστα. Κώστα, εγώ Κώστα ξέρω είναι άντρα. Άντρα. Είναι άντρα. Γιατί. γιατί Μα που, ε, είχες μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση χωρί λόγο ότι το Τζάβι Κώστα είναι. Νομίζω ότι ήταν Τζάβι Κώστα που. Μα έλεγε Κώστα, είναι ξεκάθαρα. Κωνσταντίνο τον λέει τον άνθρωπο. Στο τέλο είναι ο Θέμικορν. Πού είναι, περίμενε. Του έχουμε βάλει το Θέμικορν. Είναι όντω ο Θέμικορν. Το πνεύμα του Θέμιου, του Big Brother τώρα σου λέει. Καταργέται. Τι λέει η για μένα, ναι. <laughs> <laughs> είναι ο James Charles και είναι ο μόνος που ξέρω από όλου αυτούς. Ωραία, γιατί είναι μία, είμαι μια λούλα που ξέρει μόνο τους γκέι. Ε, μ... Περιμένετε να σας απαντήσω, α πούμε, είναι γκέι. Ναι. Όχι, είναι straight. <laughs> είναι straight. <laughs> είναι γκέι και... Και πιστεύω είναι πονεμένο σαν και εμένα ελεύθερο. Ναι, ε, τι θα είναι. Ε, 21 ετών δίδυμο. Να πω εγώ κάτι ναι. για τον James Charles mm -hmm. Έχω ακούσει κάτι πάρα πολύ αστείο που δεν ξέρω αν ισχύει: ότι είναι παρθένος mm -hmm. Όχι στο ζώδιο. Ξέρει τι. Έχει μια αθότητα στο πρόσωπό του που θα μπορούσε να. Ε, έχει έχει ένα πράγμα. χαμόγελο πολύ πλατή που δεν έχει ακόμα εισβάλει στα okay, σκοτεινά μονοπάτια τη ζωή και λίγο του έρωτα. κάτι. <laughs> Είναι ο πέσος, ο Τζέιμ Τσάρλ. Έχει δει όλο πω. το δράμα γύρω από τον Τζέιμ Τσάρλ. Λοιπόν, θα σου πω. Ε, βαριέμαι. Εξαιρετικά μπορεί να βλέπω ξένο YouTube, ξένε σειρέ. Ε, βαριέμαι, χασμουριέμαι, κοιμάμαι τώρα. Βλέπω πολύ συγκεκριμένα πράγματα εγώ και γελάω. Γελάω πάρα πολύ δύσκολα, βρίσκω πάρα πολύ δύσκολα κάτι ενδιαφέρον. Τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ. Είναι Netflix. Πάρα πολύ Netflix, θέλω... Netflix. Ποτέ. 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 Θέλω να. Νιώθω ότι πρέπει να πλέξω το γέρο με το τσιμπού και το κέντημα για να δω Netflix. <laughs> Δεν θέλω να δω Netflix με έπαιρνε ο Θέμη, μου έλεγε Είδε τι έγινε με την τάτη και την uh, που... ε, μου, και λέω... Εγώ με το Θέμη μπορούμε να κάνουμε πολλές Τα έχω δει όλα, όλα Γιατί τα δεν διάματα. κάνετε παρέα το Θέμη λοιπόν τα έχω δει... Γιατί είναι στο πικβράδι ε, Σωστό είναι αυτό Θέμη όταν βγεις είσαι καλισμένος να ξέρεις μου, λέω... Αν θέλεις να έρθεις εννοείται Τον αγαπώ πολύ το Θέμη Το λέω και δημόσια Γιατί είναι πολύ παρεξηγημένο πλάσμα ε, είναι. Και δεν είναι αυτή η περσόνα που βγάζει στα βιντεό Εσύ. του ρε, Αυτό μόντο. δεν το καταλαβαίνει Απλά να σου πω κάτι Στην αρχή είναι δύσκολο να το καταλάβει. Κάνει ένα ξέσπασμα αυτό που Οι περισσότεροι. Εμείς. Ναι, συμφωνώ ότι κάνει ένα ξέσπασμα. Και οι περισσότεροι το επιτίθενται ότι. Α, είναι. Η πουστά που βγαίνει και λέει ότι. Αυτά. Οκ. Okay. Είναι. Εντάξει, ίσω είναι λάθη. Τα πια και μόνο του. Τη εφηβεία του. Ναι. Θα, τα, θα θεωρώ, τα δει. Θα τα δει. Οκ. Okay. Okay. Είναι λογικό. Πατάει πάρα πολύ στο ξένο YouTube. Ναι. Που στο αμερικάνικο YouTube είναι. Νορμάλιτι όλα αυτά. Ναι, τώρα δεν θα υπήρχε δεν θα συζητάγαμε καν αν ναι. είναι περίεργο στο θέμικορν. Ναι, εντάξει, okay. οκ. Θεωρώ ότι ίσω χαλάει. α πούμε, άνθρωποι τη γκέι κοινότητα μπορεί να το επι... επιτίθονται γιατί θα πούν, ξέρω εγώ, εσύ φταίει που μα βλέπουν ότι. Ωραία, εγώ μπορώ να τρελαθώ εκεί πέρα. Φέρει ο κάθε άνθρωπο γκέι την ευθύνη Ευχαριστώ. για όλη την κοινότητα. Ευχαριστώ. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι γκέι και έχω ένα δημόσιο Ευχαριστώ. βήμα, που πρόσφυγε το δημόσιο βήμα, Ευχαριστώ. με, με, με του δικού μου κόπου το κατέκτησα. Δηλαδή, άνοιξε ένα κανάλι και πήρα subscribers. Αυτό μου δίνει αυτόματα το χρήσμα τη οσία <Και> αδέρφα, όπου η οσία αδέρφα μου είπε, λοιπόν, Θεμή, Γιάννη, Τζίντζερ, ε, Οποιοςδήποτε έχετε από εδώ και πέρα την ευθύνη για το πώ θα είναι η εικόνα των γκέι στο straight. Και άμα κάνετε κάτι λάθο, θα φταίτε εσεί που θα μα λένε που που θα μα λένε γιατί κάνετε το πράιτ και γιατί βγαίνετε έξω και γιατί δεν σα αποδεχόμαστε. Όχι, κανεί δεν έχει την ευθύνη. Έχουμε την ευθύνη του εαυτού μα και τη προσωπική μα προβολή. Υπάρχουν δισεκατομμύρια ευθύνο, δισεκατομμύρια γκέι άτομα, ομοφιλόφιλα άτομα στον πλανήτη. Δεν είναι εκπρόσωπο κανένα. Δεν έχω μόλι πρωθυπουργό. Με εκνευρίζει πάρα πολύ ότι του φορτώνουν τέτοιο βάρο και όχι μόνο στον uh, Θέμη και, και σε όλου ε, μα. με εκνευρίζει να βλέπω σχόλια από κάτω. Και μετά θέλετε σεβασμό. Αρχικά απαιτούμε σεβασμό. βασμό. και Δεν να θέλουμε Δεν ναι. θέλουμε σεβασμό. Απαιτούμε σεβασμό, κάτι και γαλάκα μου φοβικέ. Απαιτούμε σεβασμό όπω απαιτεί και εσύ σεβασμό. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Χωρί καμία διαφορά. Είμαστε η μόνη δι... διαφορά είναι ότι εσύ δεν τον ε, κατακρίνει για τι ξεολικέ του επιλογέ. Ακριβώ. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Απλά εγώ έχω και λίγο μυαλό και λίγη παιδεία. Και λίγη αξιοπρέπεια. Πάμε λιγάκι. Ναι, κάτσε, γιατί έκανα εχθέ στο Instagram ερωτήσεις. να μα απαντήσουν. Ε, στη... Να μα κάνουν ερωτήσει για σένα, όχι να μα απαντήσουν. Μιλήθεια τελείως ναι, τελείω. Ξέχασα λίγο το μου. Οπότε, καταρχά, κοίτα εδώ πέρα πολλοί κόσμο. Να πω κάτι για τον κόσμο. Τι? Να πω ότι του αγαπάω πάρα πολύ και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Είναι πολύ μελό και δεν θέλει να το κάνει. Είσαι ένα ψεύτη. Δεν είναι ψεύτη. Αλήθεια, αλήθεια τους αγαπάω πάρα πολύ. Και εγώ αγαπάω. Εγώ ξέρω ποιου αγαπάω. Το κοινό που με ξέρει και με αποδέχεται. Και υπάρχουν άτομα που μου στέλνουν πολύ κρύπη πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι. Τι μου που και... θυμάσαι το 2017 που είχε κάνει ένα βιντεάκι που είχε πει ότι τέτοιο. Ή, τι κάνει. Ή, τι κάνει ο, με ρωτάνε τι κάνει ο γάτο μου που έχει πεθάνει ένα χρόνο. Αγάπη μου. Αυτό είναι απέσιο. Τέλο πάντων. Σταματήστε να με ρωτάτε για το γάτο μου έχει πεθάνει. Αυτά. Γίνεται αυτό. Μπορείτε. Σα ευχαριστώ. Συγγνώμη που γελάω. Έπρεπε <χει> απλά να σου πω. Καλησπέρα. Όνειρα και μελλοντικά σχέδια. Είναι πολύ γενική αυτή η. Μ' αρέσει, αρέσει. όμω αυτό το γενικό εμένα. Πες μου ένα όνειρο και ένα μελλοντικό σχέδιο. Τέλειω, θα τα πω γρήγορα. Mm. Λοιπόν, ε, το όνειρό μου είναι να συνεχίσω να κάνω ανθρώπου να είναι χαρούμενοι και να γελάνε mm. με mm. μένα επειδή με ένα σκαραγκιόζη. Ε, θέλω να. πέρα από τι δικέ μου παραστάσει που κάνω. Κάνω stand-up. Διδάω το τρία κολονάκι όταν ξαναρχίσουμε. Ευχαριστώ. Ε, θα ε... με φωνάξει για guest είπε. Ναι, γιατί δεν θέλει τόσο πολύ. Είπα έντενα. ναι, είπα, είπα ναι. Γιατί... Δεν θα έρθω. Είπα, είπα, δεν ναι, έρχομαι. Θέλω δεν πάρα ναι. πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ σε ένα πολύ μεγάλο θίασο, πούμε, θεάτρου mm. να κάνω ένα ωραίο musical. Στο Broadway, σε φαντάζει, α πούμε. Όχι, γιατί δεν ξέρω καλά αγγλικά όπω και εκεί είμαστε δύο βλαχάρε. Που, δεν ξε... που, ξέρουμε το και εγώ ξέρω You, me, dick, blowjob <laughs> Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσεις μου από το lower ε, Θα ήθελα όμως πάρα πολύ Α, να πέ... Πήγαινε παί... για lower Α, με άλλη κουβέντα αυτή <laughs> <laughs> ε... Ινομόνια, <laughs> <κανένας δέκιο. laughs> Αυτά είναι η ζωή μου, τα έφερε. Ωραία, συνέχισε λίγο. Με ναι, και... τα όνειρά μου, γιατί πάλι με blowjob έχουμε μπλέξει και θα με πούνε μετά ότι είμαι κελισάρα. Πού είμαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω σε ένα θεατρικό του Αλεξάνδρου Ρίγα και του Δημήτρη Αποστόλου. Τι ψυχή θα παραδώσει, Μωρή. Θεατρικό και όχι σειρά. Και γιατί το θέατρο έχει άλλη ενέργεια. Το... Να σου πω κάτι. Ενώ το λατρεύω το Ρίγα, oh, αυτό το δίδυμο ναι. βασικά, έργασε. Τρελαίνομαι όταν είχα πάει για να, δω το, να τους δώσω στο θέατρο, από, το, από την τσιρίδα έφυγα με πονοκέφαλο. Γιατί αυτό το να το βλέπεις στην τηλεόραση, Φέβαια. την άλλη που ουρλιάζει. Λατρεύω την τσιρίδα και στο θέατρο. Είχα δει τον μπαμπά μου ξαναπεθάνει Παρασκευή. Αυτό είχα δει κι εγώ. Με την Άννα Παναγιωτοπούλου, την αγαπημένη μου, τις ναι. αγαπημένες Ήταν η, η Μουτίδου. Η Μουτίδου, ναι, υπόκο. Ναι. Και μιλάμε, εγώ δώσ' μου γκαρίδα, βάλσα μου στην ψυχή μου. Όταν Do βλέπω. Joyce, όχι, εγώ πρέπει να είχα δει με την Joyce Vidi. Α, έχω το είχα δει καλοκαίρι που ήταν η. Το έχω δει με την Joyce Vidi. Που κάνει το ρόλο τη Joyce Vidi Παναγιωτοπούλου. Mm. Άμα ακούσω γκαρίδα, τέτοιου τη στυλ γκαρίδα, ιστερία, κομικιά, ναι. Mm. βάλσα μου, ηρεμό. Ξύστη, δεν διαφωνώ. Απλά ήμουν λίγο σε φάση ότι ήταν πολύ έντονο όλο. Προτιμώ να το βλέπω στην τηλεόραση. Ρε στην τηλεόραση χαμηλώνει. Εγώ τρελαίνομαι, αλλά στην τηλεόραση πώ λίγο να το χαμηλώσεις. Εκεί το mm. ζούσε όλο full time. Γι' αυτό εγώ δεν άντεξα. Είναι, Είναι μεγάλο μου όνειρο να παίξω σε ε, θεατρικό του Αλέξανδρου Ρίγα θα... και του Δημήτρη ήταν Τέλειο. Ε, πιστεύω ότι εγώ έχω διδαχτεί από τα έργα του. Έχω μάθει να παίζω, δηλαδή πέρα αυτά από τη έχω σχολή. Έχω μεγαλώσει. Ναι, δηλαδή από τη σχολή πήρα κάποιε τεχνικέ γνώσει, κάποιε ανάσες, κάποιε θεωρητικέ γνώσει. Βλέποντα παίξιμο σε έργα του Ρίγα, Ντόλτσε Βίτα, τι ψυχή θα παραδώσει, Σταύλου. Έβλεπα τι ανάστε του, yeah, μέτραγα yeah, το yeah. πώ μιλάνε, yeah. τι παύσει του, τα μελετούσα ώρε. Εγώ τα έχω δει χιλιάδε φορέ γιατί μελετάω κάθε φορά που τα βλέπω. Ήταν τεράστιο μου όνειρο να παίξω σε σειρά ή σε θέατρο του, αγάπη του Ρίγα. Ή σε ένα μικρό σχολείο. να γίνει κάποτε. Α ελπίσουμε όλοι σε αυτό το βίντεο να γίνει κάτι Ναι, ταινί. θέλω να εξελιχθώ σε αυτό. Η Τίνα, λοιπόν, η συνάδελφό σου, η οποία έχει μία αγάπη, ρωτάει: Βλέπει RuPaul's Drag Race. Αν ναι, ποια είναι η αγαπημένη σου σεζόν, η αγαπημένη σου Queen. Μπορείτε να με μισήσετε Όλοι και οι άνθρωποι αυτή τη Ελλάδα βαριέμαι. Ελεϊνά, βαριέμαι. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουν. Ε. Το, όχι, εγώ θέλω να πω. Α, το ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Βαριέμαι πάρα πολύ. Βαργέμαι. Μα το ήξερα. Μα μου έλεγε τι ναι. να Μα βλέπει. Τις Δεν έλεγα, βλέπω. Αποκλείεται να βλέπει το υπογράφω. Υποφέρω, υποφέρω. Λοιπόν. υποφέρω okay. Το θεωρώ καταβαρετό. Εκτιμώ σου ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ τη και ότι, ότι αυτό. τα παιδιά εκεί πέρα βελονίτσα, βελονίτσα, ράβουν τα ρούχα του μόνοι, μόνοι του, το μακιγιάζ είναι εξαιρετικό που κάνουν. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, χίλιε φορέ δηλαδή. προτιμώ να δω την Τζούλια Γκλίτερ να μου μιλάει στα stories και να μου λέει <laughs> του κανόνε τη, γιατί την υπέροχη, ρε φίλε. Έχει για μένα πάντα. Για ε. μένα. Ωραία. Εντάξει, πάμε στα Και α με κράξετε, είναι η γνώμη μου. Με ρωτάνε πώ γνωρίστηκε με την Κική. Μα το είπε αυτό. Σα το είπα με την Κική πώ γνωρίστηκα. Αν βρήκε τελικά γαμπρό, προφανώ και όχι. Εννοείται πω δεν βρήκα γαμπρό. <laughs> Ήσουν από μικρό τόσο εξωστρεφή και γαμμάτο, ρωτάει η Ντέμι. Μπορώ να το βαρύνω τώρα εγώ αυτό λίγο. Ναι, όσο. Ωραία, πάνω. γιατί είναι, έχει ένα τέτοιο. Λοιπόν, εγώ από πάντα που σου είπα, μου ένα παιδάκι το οποίο είχε αυτή την εξωστρέφεια. Αγαπούλα μου. Δηλαδή, πάντα όταν έβλεπα ότι κάτι έλεγα και οι γύρω μου γέλαγαν, Πάντα ξαφνικά ανέβαινε πάρα πολύ η ψυχολογία μου. Ένιωθω ότι, αχ, τώρα τέλεια. Νιώθω ότι βλέπω εμένα με αυτό που λε. Ναι. Και όταν πήγα σχολείο. Υπέροχα πέρασα. ειδικά στο γυμνάσιο, όλο αυτό πέσαν τόσο πολύ να μου το φάνε και το, το πολέμησαν. Γιατί, γιατί ήμουν ένα παιδάκι το οποίο ήταν πολύ χαροπό και κάπω καταλάβαινε ότι είναι γκέι. Και εγώ έχω όλο αυτόν τον αυθορμητισμό και όλη αυτή τη διάθεση, ξέρει, για, ναι, για, 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 κοινωνικοποίηση, για μαλακία, για εξωστρέφεια, να κάνω το, το, τα, τα, θεατρικά τα δικά μου. Και πραγματικά δέχτηκα τόσο μίσο να ε, μαλάκα στο σχολείο. Είχε φίλου. Όχι. Είχα, Κανένα. Α, απέκτησα, δεν είχε μια φίλη, α μία φύλη, ας πούμε. Α, απέκτησα στο Λύκειο. Θα σου πω τι έγινε. Στο γυμνάσιο ήμουνα μόνο μου μαλάκα. Τρία χρόνια ήμουνα μόνο μου και καθημερινά <laughs> θυμάμαι ότι με περιμένανε παιδιά στην πόρτα. Συντεκριμένα παιδιά για να με τραμπουκίσουν, να με δίρουνε. Και ρε φίλε, Αρχικά. Τι, αυτό έχει να του πει μόνο. Ε, τι, Οι άνθρωποι που είναι τώρα, τι έχουν κάνει με τη ζωή του. Είναι μίζεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα με τη ζωή του και είμαι σίγουρο ότι με ζηλεύουν. Αλλά παρόλα αυτά, Γραφώ τα σπίτια σα. Γιατί Λάτε. μου έχουν αφήσει τραύματα και είσαστε απέσυ Εύχομαι να σα το γυρίσει η ζωή. Ε, ρε φίλε, ήταν καθήκια Σίγουρα με, θα του το γυρίσει. Γιατί πάντα με, έτσι γίνεται. Γιατί με περιμένανε κάθε πρωί στην πόρτα του σχολείου ε, για να με δίνουν και να με βρίσουν. Το οποίο, OK, είναι παιδιά και τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρά. Φταίει εννοείται η οικογένεια, αλλά μην τα ρίχνουμε και όλα στην οικογένεια. Είναι και η πάστα του ανθρώπου, όσο και να είσαι. Πρέπει να είσαι, να σου πω κάτι. Οκ, okay, στο περνάει η οικογένειά σου, αλλά κάποια στιγμή, όταν αρχίζει σιγά-σιγά να καταλαβαίνει κάποια πράγματα γύρω σου, μετά το δημοτικό, α πούμε. Ε, ε Αρχίζει και καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω την Κική που μου λέει έχω μεγαλώσει χωρί οικογένεια στη φυλακή και να είναι ένα υπέροχο άνθρωπο, δουλεμένο και να, δικαιολογώ ανθρώπου λόγω τη οικογένεια. Όχι, Καταλαβαίνω είναι... την κακία και την αμυαλωσύνη στο δημοτικό. Γιατί είσαι ένα παιδί που παίρνει από την οικογένειά σου ό,τι σου δίνουν και το παίρνει και το βγάζει προ τα έξω. Ε, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι μόνο σου κάποια πράγματα, το θεωρώ τραγικό να είσαι ρατσιστής ή να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο γενικότερα και έχει τρελά κόμπλεξ. Ρε μου χα***ν, πραγματικά μου χα***ν. Δηλαδή, το bullying αυτό ε, μου δημιουργήσε τρελά θέματα αποδοχής. Εγώ ακόμη ζητάω την αποδοχή και είναι και ένα κομμάτι που αφορά και τη δουλειά μου αυτό. Αυτό, ναι, εντάξει. Δηλαδή, θέλω πάρα πολύ το καλό, το σχόλιο, το χειροκρότημα. Θέλω να νιώθω πάρα το πολύ Είναι τραύμα. Α, και ένα από ένα πολύ ωραίο σκηνικό, γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα δυσάρεστα. Και για να μην είμαι τόσο κακό, εύχομαι επίση αυτά τα άτομα να αλλάξουν και κάποια στιγμή να βρουν το δρόμο του και να μην είναι ρατσιστέ του ελαίου. Θυμάμαι ένα παιδί το οποίο μου είχε φερθεί πάρα πολύ άσχημα στο σχολείο. Ήρθε πριν κάποια χρόνια που με είχε συναντήσει κάπου έξω και μου είχε πει: Γιάννη, ήμουνα πάρα πολύ μαλάκα τότε. Και συγγνώμη. Και την ίδια χρονιά τον είδα στο Pride κάτω από το άρμα να διαδηλώσει μαζί μα. Και κατασυγκινήθηκα και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί αυτό ο άνθρωπο κατάλαβε κάποια. Τι έχει κάνει λάθο. Ναι, λάθος. ναι, ναι, και το συγχαίρω. Δε... Και ήρθε και σου ζήτησε. Πήρε το κουράγιο να έρθει να σου ζητήσει ναι. συγγνώμη. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Αυτού του θαυμάζονται του ανθρώπου. Θέλει πάρα πολλά αρχίδια να το κάνει αυτό. Ποιο ήταν το πιο ωραίο κοπλιμέντο που έχει ακούσει. Ε, κάτι που το άκουσε. Όχι το ότι έχει πολύ ωραία μάτια. Η... δεν wow, the rest. Για τα Ένα κοπλιμέντο δεν δεν γενικά που πραγματικά το πήρε και ένιωσε κάπω. Ωραία, όχι άσχημα. Ε, νομίζω ότι όταν μου λένε. Ότι είσαι αστείος. Ότι Γιάννη, σε ευχαριστούμε που υπάρχει γιατί μα βοηθά στην κατάθλιψη. Αυτό είναι ό,τι πιο τέλειο. Ε, δεν καταλαβαίνει, ανατριχιάζω. να Δεν έχω κάνει και αποτρίχωση, Εντάξει. μπορώ να πω και αλήθεια. Εντάξει. Όταν μου λένε ε, σε ευχαριστούμε γιατί μα κάνει και ξεχνιόμαστε, Καλά, είμαστε π.χ. τα νοσοκομεία, η μάνα μου έχει αυτό, ε, έλα έχει καρκίνο μάτα. και μα δίνει κουράγιο, για μένα είναι ευλογία να μπορώ να το προσφέρω αυτό σε κάποιον. Αυτό είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Ναι. Είναι ο σκοπό μου. Έστω και δύο άτομα να του αλλάξει την ημέρα, ναι. έστω και έναν άνθρωπο που είχε κατά μέρα να τον κάνει να νιώσει καλύτερα βλέποντα μια μαλακία σου, είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Γι' αυτό και δεν με ενδιαφέρουν okay. τα λεφτά σε αυτή τη δουλειά. Και είμαι ένα απέσιο επαγγελματία. Δεν με αφορούν mm -hmm. ποτέ τα λεφτά. Εγώ θέλω απλά να προσφέρω ε, γέλιο στον κόσμο. Και με κράζει και εκεί γι' αυτό γιατί μου λέει η κάποια στιγμή όπως, δεν πρέπει να είσαι τελείω έτσι. Ε, το, 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 το δίνω έτσι για, το, για την ψυχή τη μάνα μου. Πρέπει να αρχίσει να είσαι πιο επαγγελματία, μου λέει και εκεί. Έχει πάει πιο σοβαρά η, η φάση. Η είναι ότι <σχει> πρέπει. Εγώ... <σχει> πρέπει, <σχει> πρέπει <σχει> θες να σου πω κάτι για να μπορεί να ζει από αυτό και να <σχει> μπορείς μπορεί ναι. να κάνει αυτό που θε και να μπορεί να κάνει κόσμο καλά. Παίρνω <σχει> λεφτά. <σχει> δεν σου λέω ότι δεν παίρνω λεφτά. Από τι <σχει> παραστάσει βγάζω αρκετά χρήματα. Και τζάμπα να μου έλεγαν να τι κάνω, θα τι έκανα. Αγάπη. Θα τι έκανα, εννοείται, εννοείται. εννοείται. Δεν πήρα καλιά να σε μειωθεί αυτό. Ξαναπήρα. Έχω ξαναπάρει. Λοιπόν, εδώ μου λέει μία φίλη, Λένια, η, Λένια, έχει υπάρξει ποτέ θύμα bullying. Και αν ναι, δώσε ένα μήνυμα προ τα παιδιά που το βιώνουν. Τώρα, Τώρα απλά πάμε. θέλω να δώσω ένα μήνυμα. Στα παιδιά που βιώνουν το bullying. Στα παιδιά που βιώνουν. Ε, να, μιλάνε. Να μιλάνε, γιατί εγώ τρεπόμουν να μιλήσω. Γιατί νιώθω ότι έφταιγα. Γιατί ήμουν μικρομέγαλο. Δηλαδή ήμουν στο μετέχμιο. Να μιλάνε. Δεν φταίνε, ρε φίλε, αυτά τα παιδιά που βιώνουν. Δεν είναι. Μην νιώθουν ενοχή κάτι, έχουν κάνει κάτι λάθο και δέχονται επίθεση και δέχονται μίσο. Μιλήστε και τσαποκαλευτείτε. Για μένα πάντα κιόλα, ρε φίλε. Είσυγή, απάντα. Και Γιατί μην το παίρνει μέσα. Να σε σου. μετά. Μίλα να είσαι ασφαλής, να γνωρίζουν οι γονεί, να γνωρίζει το χύψι σχολείο, Ή ο διευθυντή. Οι φίλοι σου. Αλλά ξέρει. απάντα ρε φίλε, απάντα. Βρες τα αρχεία και απάντα στο τέρα. Απάντα. Για μένα δεν πρέπει να μένεις αμέτωχο και απλά να πολύ. τσαμπουκαλευτείτε και εχωθείτε ρε φίλε. Χωθείτε. Κανείς. Κάποιος mm. με ρωτάει πώς κατάλαβες ότι είσαι... Όχι, πότε έμαθες ότι είσαι γκέι. <laughs> με πήραν τηλέφωνο από την Αυτό Κοσμοτέ γη! μια μέρα. <laughs> Αυτό σκέφτηκα. Και ένα. μου είπαν, κάνουμε μια έρευνα για αποστρίτσες. <laughs> Αν τον παίρνετε, θέλουμε να μας πείτε, θέλετε να τον πάρετε. Πώς θα πάρω θα είπα, ναι. σε αυτή την εκπομπή. <laughs> <laughs> Ωραία. Και είπα, ναι, θέλω να τον πάρω. Έχει μια ενδιαφέρουσα ερώτηση εδώ. Αν αλλάζετε σώματα με τη ζωή πρέ για δύο μέρες θα έκανες. Oh. Α. Ah. <laughs> Απέσιο. Μου πέρασαν πολύ άσχημα πράγματα από το μυαλό. Τέλεια. Ξέρει τι, ρε φίλε. ήμουν στο σώμα μια γυναίκα. Θα ήθελα να, να, δω πώ είναι το σεξ από μου. <laughs> <laughs> γιατί βάλω. <laughs> έχω... <Δείτε, πάλι. laughs> <laughs> <laughs> ναι. Γιατί έχω δοκιμάσει μόνο το πρώτο <laughs> σεξ τη στιγμή. Οπότε θα ήταν μια απορία. <laughs> <laughs> ναι, θα ήθελα να δω πώ είναι. Ναι, θα ήθελα να δω πώ είναι. Άρα σύνε. αυτό θα. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, α αλλάξουμε για δύο μέρε. Εσύ τι θα έκανε αν έμπαινε στο σώμα μου. Αχ, εγώ το ξαναπεί. Πρώτον, θα έκανα ελικοπτεράκι με το πουλί σου. Τι, όταν είσαι ελικοπτεράκι. <laughs> πίτσι, πίτσι, πίτσι. <laughs> δεν θα θα κάνει θα... έτσι. Δεν το κάνει ποτέ αυτό, το ξέρει. Ε. Πήγαινε σπίτι και κάνω <laughs> και <πάλι laughs> Φίλε μου βίντεο. Φίλε Πώ αντιμετωπίζει την ομοφοβία στον δρόμο. Οκ, okay, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. <laughs> έχουμε πει αυτά. Ε, Μία πολύ ωραία ερώτηση που σου κάνανε. Περίμενε mm -hmm. να τη βρω. Περίμενα. <laughs> Ο 14χρονο σε αυτό σου πίστευε ποτέ ότι θα φτάσει εδώ που είσαι τώρα. Mm -hmm. Όχι. Εγώ πολλέ φορέ ακόμη δεν πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ παθαίνω σοκ. Σίγουρα και με τα μηνύματα, αλλά είναι κάτι άλλο, είναι διαφορετικό να το βλέπει σε μια οθόνη. Όταν κάνω παραστάσει. Και βλέπ... βλέπει ότι έρχεται κόσμο. Και ξέρει ποια είναι η καλύτερη στιγμή. Όχι όταν βγαίνω το χειροκρότημα, όχι όταν με λέω τα κείμενά μου. Όταν περιμένουν στο τέλο ουρά για να βγάλουμε φωτογραφία, μου έρχεται πάντα στο μυαλό αυτό που σου έλεγα στην αρχή. Η μνήμη, η δική μου, όταν ήμουν 14 και περίμενα Ο τη πήγαινες... Χίψη Καβογιάννη, το Σαχαράτο να του χαιρετήσω. Και λέω. ήρθανε για να χαιρετήσω. Καθόλου δεν στεναχωριέμαι, ρε. με με <laughs> και μια μελοχολία τώρα. <laughs> Όχι, είναι τέλειο. <laughs> και ξέρεις, τι ξέρει, τώρα είναι και στη δική. Ρε, επειδή μου και στο drag, οκ, okay, αλλά δεν είναι κάτι που κάνει μόνο στο drag. Οι παραστάσει μου είναι τα κείμενά μου, ρε φίλε. Είναι, τα, αυτά είναι που, όλο δικό είναι σου. Είναι αυτά βασικά. που σκέφτηκα, το πώ το σκηνοθέτησα. Είναι όλο δικό σου. Εδώ μια φίλη ρωτάει τσαγάκι με την Τζούλια γιατί τσακωθήκατε. Ποιο τσακώθηκε. Αυτό. Ε, την... λοιπόν, μπορώ να μιλήσω λίγο για την Τζούλια. Ναι. Μου δίνει ένα δίλεπτο. Ναι. Λοιπόν. Σου έχω δώσει 45 λεπτά να μιλήσω για την Τζούλια. Με θα χαρεί όμω. <laughs> με την Τζούλια θα σου πω. Έχω κάνει ένα break από το escape. Δεν είμαι πια εκεί πέρα. Καθαρά λόγω χρόνου. Δηλαδή, εγώ ήταν να κάνω κάτι τηλεοπτικό φέτο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και λόγω των παραστάσεων, επειδή έχουν, υπάρχουν μεγάλε απαιτήσει να γράψει, δεν δηλαδή, έγραφα καινούργια κείμενα τώρα, με πρόβε, με συνεννοήσει. επειδή ήταν και. Δεν πολλ... Είχες χρόνο, ρε μάνα. Και αλλά... με κούρασε και λίγο η νύχτα. Ναι. Ήθελα λίγο να αλλάξω ωράρια και να αλλάξω λίγο ζωή. Τη είπα ότι θέλω ένα break. Με την Τζούλια είμαστε κολλητοί φίλοι. Δεν άλλαξε ποτέ αυτό με το ότι έκανα ένα διάλειμμα από το show. Και αυτό που συζητούσα τώρα και με έναν φίλο μου είναι ότι η σχέση μου με την Τζούλια τώρα, για το διάστημα που δεν δουλεύουμε μαζί είναι, ακόμη πολύ είναι, είναι, είναι πολύ καλύτερη. Γιατί υπάρχει μόνο το φιλικό κομμάτι πλέον. Ναι. Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση ε, για να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κάποια στιγμή. πώς λοιπόν, ώρα μιλάμε. Δεν, δεν ξέρω καν. Μια ερώτηση. Ναι. Έχει δεχτεί ποτέ στο, στην εκτό drag δουλειά σου ε, ρατσισμό. Πα να κάνει μια δουλειά. Να δεχτεί ρατσισμό του τύπου. Έχει για το παρελθόν σου. Ναι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ε... όσον αφορά το drag, είναι αυτό που μου πες στην αρχή και σου θα το πούμε μετά. Το μπερδεύουν πάρα, πάρα, πάρα πολύ με τη σεξεργασία. Όταν βλέπουν ένα αγόρι ντυμένο κοπέλα, για κάποιο λόγο έχει περάσει στο υποσυνείδητο του βλάχου, του βλάχου μέσου Έλληνα, ότι αυτό ο άνθρωπο, δείτε καλά, είναι στη συγκρού. πάρα πολύ όμορφα, άμα θέλει στη συγκρού, ποιος είμαι εγώ για να το κρίνω και πάρα πολύ καλά κάνεις και τι μια δουλειά είναι και δεν βλάπτεις και κανέναν δεν είναι όμως η σύνδεση αυτή σωστή γιατί το drag show είναι τέχνη, είναι ρόλος, είναι κομμωδία, είναι δουλειά και θυμάμαι όταν σε ένα κανάλι ε, όχι το κανάλι που ήταν τώρα να κάνω κάτι <Κι> λίγο καιρό πριν ένα πολύ γνωστό κανάλι που ήταν να εμφανιστώ για μία φορά να κάνω ένα guest Ε, και συνενόταν μια φίλη μου με το κανάλι ε, και είπε το όνομά μου για τον Κατινάκη λέει, με έδειξε α, πολύ καλό ο, ο Κατινάκης αλλά δεν κάνει βίζεται στη συγκρού αυτός και λέει η φίλη μου ότι, από πού και ως πού μα έχουμε δει λέει, κάτι βίντεο που είναι βιντεο που ειναι εντυμένο και στο δρόμο και λέω μαλακά όντω. Όντω, βλέπεις βίντεο τα οποία προωθούν ε, ένα, ε, drag, ένα show. drag, show την Τετάρτη και πραγματικά το μυαλό σου φτάνει μέχρι εκεί. Το ότι βλέπει έναν άντρα ντυμένο γυναίκα και απλά σκέφτεσαι ότι κάνει τέτοια καλά. Συγκρού, ρε, φίλε. Γιατί πρέπει να τα. Γιατί είμαστε τόσο βλάχοι, ρε φίλε. Και... <laughs> Συγγνώμη, αλλά είμαστε πάρα πολύ βλάχοι. Δεν μπορεί να διαχωρίσεις το ρόλο εγώ όταν κάνω drag. Είναι, είναι θέατρο. Ναι. <laughs> <Δι> <laughs> Δίναμε <laughs> το ρόλο μου. Είναι κομμωδία. Είναι η περσόνα μου. Ήμουνα η Ούρσουλα. Όπω θα μπορούσε ξυκόλου. να είμαι η Μαριγό, θα μπορούσε να είμαι η Βικτόρια, η Βανέσα, ο Μίτσο, ο Μάκη. Έτυχε αυτά τα πέντε χρόνια να κάνω το ρόλο τη Ούρσουλα. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και πραγματικά θα το ξαναπώ. Ξεβλαχέψτε. Πραγματικά ανοίξτε τα μυαλά σα. Γιατί έχουμε ε, γεμίσει το κεφάλι μα με αχρίαστε. Ε, αχρίας... Κακίε. Κακίε φίλε. Και ενέργειε που δεν θα ναι, πρέπει να πάθουμε. Ναι, ρε Μαλάκα. Δηλαδή ξαφνικά να με ενοχλεί το τι κάνει drag, να τον μπερδεύω με τη βίζητα. Να με ενοχλεί και η βίζητα. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε, αν έκανα βίζητε, δεν θα μπορούσα να έχω μια θέση σε ένα κανάλι να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή. Τόσους κάνουν βίζητε και είναι <laughs> τηλεόραση <laughs> αυτή τη στιγμή. <laughs> Σχεδόν όλε. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ θα έπρεπε να, να δικαιολογήσω. Να, να, πρέπει να πείσω κάποιον ότι δεν κάνω βίζητε για να μου δοθεί μια θέση εργασία. Είναι δηλαδή πέσει αυτό. Και να έκανα. Ποιο το θέμα ακριβώ. Δηλαδή, πού επηρεάζει το ταλέντο μου. Πόσο μάλλον όταν κάνει τέχνη. Πάρα πολύ. Και εγώ σ' αγαπάω. <laughs> όταν κάνει <laughs> τέχνη, ρε μαλάκα, τέχνη, γαμημένη τέχνη. Και σου λέω, δεν έχω δει ρούπορο τραγ αλλά ξέρω τι συμβαίνει. Και πέρα πραγματικά κάνουν τέχνη. Δεν μπορεί, ρε μαλάκα, να θεωρεί το drag show, βίζη τα ρεφίλε. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τόσο βλάχο. Κατσίβλαχο. Κατσίβλαχο. Και με αυτό το vibe Συγγνώμη, κοκκίνησα. στην εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθε. Και εγώ και σε έχω να τώρα νευρά. Όλοι να ακολουθήσετε το Γιάννη Κατινάκη. Ε, του αξίζει αγάπη. Ε, αυτό. Θέλω να κλείσουμε έτσι με έναν ωραίο τρόπο. Να, δεν θέλω να πω για σένα κάτι. Α, ναι, όντω. Το να... έχει δει ότι το ρώταγα. Όχι, ναι. δεν το έχω δει. Πε για μένα κάτι. Εννοείται, το έχω δει. <laughs> <laughs> γιατί... <laughs> λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είσαι από τα άτομα τα οποία πιστεύω πάρα πολύ στο YouTube. Σταμάτα, είμαι ό,τι Όχι, να ξέρει ότι εγώ γελάω πάρα πολύ δύσκολα. Μαλάκα δεν γελάμε πάρα πολύ ξινό. Έχω πραγματικά γελάσει αυθόρμητα με σένα και δεν είναι αυτό το, 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 πολύ. το βεβαιασμένο. Το... <laughs> Μου έχει βγει πραγματικά γέλιο. Ευχαριστώ. Όταν διάβαζε κάτι ημερολόγια παλιά σου, κάτι λευκόματα. Μαλάκα ήταν τέλειο. Είσαι τόσο αυτοσαρκαστική, είσαι τόσο έξυπνη φοβερή κατάθλιψη και εσύ όπως και εγώ οι <laughs> άνθρωποι που έχουμε, <laughs> φαινόμαστε αυτοί που εξωτερικεύουμε τη θλίψη μας σε χιούμορ κάνουμε μπαμ, ειδικά όταν έχεις το ίδιο με τον άλλον <laughs> το αναγνωρίζεις το αναγνωρίζεις με τη μία το αναγνωρίζω σε πάρα πολύ έξυπνη, σκέφτεσαι πάρα πολύ και εσύ σαν και εμένα ευχαριστώ <laughs> και ίσως αυτό να είναι και το, αυτό που μπορεί να σε που κρατάει πίσω. Α, Ενώ... αυτό που με κρατάει πίσω. Η σκέψη, η υπερανάλυση. Ναι, ναι, ναι. ναι, υποθέτω... ναι, ναι είπε... Είμαι τύπου σελίδε. Ε... Αυτό. Θα είχε καταστραφεί αμαζόνιο αν η υπερανάλυση μου, γραφόταν σελίδε. Αλλά είσαι πάρα πολύ έξυπνο και νομίζω ότι πρέπει να το συνεχίσει αυτό που κάνει, γιατί το κάνει πάρα πολύ καλά και χρειαζόμαστε έξυπνου ανθρώπου, οι οποίοι έχουν ελέγχη και δεν είναι βλάχοι. Και δεν είσαι βλάχαρε, okay. φίλοι. Είσαι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ έξυπνη <laughs> έτσι, και πάρα το... πολύ ταλαντούχα. Και δεν είσαι κρίμα και να συνεχίσει να γίνει η καλύτερη που υπάρχει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας κλείσουμε τώρα αυτό το podcast που πεθάνω <laughs> από την τροπή. Είναι όλα στον αέρα χάρτο πόλεμος έμοιαζε ε, μ' αγάπη κι ήσουν πόλεμος τέλος με... That's, that's <laughs>